καταρχάς να ευχαριστήσω για την πολύ τιμητική πρόσκληση και βέβαια να ευχαριστήσω γιατί βρίσκομαι σε ένα πάνελ νομίζω με μερικούς από τους πιο σημαντικούς και σχολιαστές αλλά και μετόχους του ελληνικού πολιτισμού και επομένως αυτή η συζήτηση νομίζω θα πάει πολύ καλά. Να τηθώ συγγνώμη γιατί θα πρέπει να φύγω κάποια στιγμή για να πάω σε μια τηλεόραση και να ξενικήσω λέγοντας το εξής. Όταν έκανε ο Πρωθυπουργός την ομιλία στη ΔΕΘ, πάρα πολλοί φίλοι, φιλικές κριτικές λέγανε ότι δεν είπε τίποτα για τον πολιτισμό. Και όταν ρώτησα εγώ αυτούς που το λέγανε, που ήταν φίλοι, δεν ήταν αντίπαλοι, τι δηλαδή περιμένατε να πει, και λέει να μιλήσει για τη χρηματοδότηση των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι ο πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ γενικότερο. Και ότι τα γράμματα και οι τέχνες, το κινηματογράφος, το θέατρο, όλα αυτά που λέμε, είναι απλώς ένα κομμάτι του. Έγραψα πρόσφατα ότι η αριστερά πρέπει να αντισταθεί και να αντιστρέψει την πνευματική μιζέρια στην οποία ζούμε, γιατί αν δεν έχει όραμα με εγγενές ηθικό και αισθητικό στοιχείο, μπορεί εύκολα να γλιστρήσει σε έναν οικονομισμό και ότι χρειαζόμαστε μία πολιτιστική αναγέννηση. Και η συζήτηση σήμερα μου έδωσε την ευκαιρία ακριβώς να σκεφτώ λίγο παραπάνω αυτό το οποίο το είχα πει με γενικούς όρους. Τι είναι δηλαδή ο πολιτισμός? Στις λατινογενείς γλώσσες, αυτό που λέμε εμείς εδώ πολιτισμός, εκφράζεται με δύο όρους. Culture, culture, culture και civilization, civilization κτλ. Η ρομαντική, η γερμανική ρομαντική culture, από που ξεκινάει αυτή η ιστορία, αποτελείται από τις κοινές αξίες, νοήματα και σύμβουλα ενός συγκεκριμένου λαού. Εκφράζει την παράδοση, το πνεύμα του, αυτό που τον κάνει μοναδικό. Από την άλλη πλευρά, το civilization αναφέρεται σε αξίες, έργα και πρακτικές που είναι κοινές μεταξύ των λαών, δεν αντανακλούν μόνο στις ιδιαιτερότητές τους, αλλά την ομοιότητα μεταξύ τους. Ο Μπετόβεν και ο Σέιξπιρ, που πούμε και ο Σοφοκλής, είναι κομμάτι της γερμανικής ή της βρετανικής κουλτούρας, αλλά επίσης είναι μέρη, κομμάτια του παγκοσμίου civilization, του παγκοσμίου πολιτισμού με την άλλη έννοια. Ο αστικός κόσμος έχει πολιτισμό σε αυτή την κατανόηση των δύο όρων. Ο λαός, λέμε εμείς, έχει κουλτούρα. Το τραγούδι «Εγώ δεν πάω μέγαρο, θα κάτσω με τον πέδαρο» εκφράζει ακριβώς αυτόν τον διαχωρισμό. Ο κουλτουριάρης, ο όρος κουλτουριάρης εδώ πέρα, είναι κάποιος που ενώ ανήκει στον λαό, τον περιφρονεί προσποιούμενος ότι έχει γνώση των μυστικών του πολιτισμού. Τώρα, οι σοφοί της Φραγκφούρτης, οι σχολές της Φραγκφούρτης, μετέτρεψαν αυτή τη διάκριση μεταξύ civilization του καθολικού και culture ή culture, τις καλλιέργειες της τοπικής ενός λαού ή μιας κοινότητας κτλ. Σε αυτό το οποίο ονομάστηκε υψηλός και χαμηλός πολιτισμός. Low, high and low culture. Πιστεύω ότι στον 21ο αιώνα αυτή η διάκριση έχει εγκαταληφθεί ευτυχώς. Ο Σέξπιρ και τα κόμιξ, το ραπ και ο Μπετόβεν, ο Σεζάν και τα γκράφιτι, το βίντεο αρτ και ο Μπέγκμαν συνοστίζονται και αλληλοαντιγράφονται σε παλαιοπολία και πινακοθήκες, σε σινεμά και κρεβατοκάμαρες, σε μέγαρα και λάπτοπς. Δεν μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε έναν καθαρό υψηλό πολιτισμό έξω από την ιδεολογία και τη φαντασιακή τάξη ενός μέρους και ενός χρόνου. Χρησιμοποιούμε ακόμα το σημαίνον, επομένως, πολιτισμός, αλλά το σημαινόμενο έχει αλλάξει. Θα έλεγα έτσι προκαταβολικά ότι ο πολιτισμός είναι το mise-en-scène, η σκηνοθέτηση μιας κοινωνίας, ο τρόπος που αναπαριστά συμβολικά και νοηματοδοτεί τον εαυτό της. Ο πολιτισμός δίνει μορφή σε ιδέες και αρχές, νομοθετεί και σκηνοθετεί, μας λέει πώς να καταλαβαίνουμε, συγκεντρώνει και φανερώνει το ποιοι είμαστε. Η ανθρωπότητα ανοίγεται πάντα σε ένα ξέφατο που δεν το δημιούργησε η ίδια. Ο πολιτισμός ανοίγει με αυτή την έννοια ένα κόσμο, μας εισάγει σε αυτόν και εμείς με τη σειρά μας τον ξαναφτιάχνουμε με τη δύναμη του φαντασιακού. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, αυτή ήταν η γενική συζήτηση που γίνεται στη Δυτική Ευρώπη για το high and low culture, civilization και culture. Εδώ στην Ελλάδα, εγώ θα υποστηρίξω ότι αυτό που λέμε ο συνδυασμός του λατινογενούς πολιτισμού, civilization και κουλτούρας, κουλτούρ, γίνεται αυτό το οποίο το ονομάζω εγώ το κοινωνικό έθος. Και να πω ότι ενώ το μακροπρόθεσμο, οι οικονομικές δυσκολίες και το χρέος μπορούν να λήξουν,
Εάν δεν προστατεύσουμε αυτό το έθος, αν δεν ξαναχτίσουμε τον πολιτισμό, η ζημιά θα είναι μακροπρόθεσμη και αμετάκλητη. Η αριστερά πρέπει να εγκαταλείψει τον στεγνό οικονομισμό, τον οποίο αυτές τις ημέρες τον περνάμε με πολύ έντονο τρόπο, και να αναλάβει την ευθύνη μιας νέας ηθικής, πολιτικής και πολιτιστικής αναγέννησης, όπως το έκανε και τη δεκαετία των 60, σε συνθήκες βαριάς ήττας, στην οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Το έθος λοιπόν, για το οποίο θα μιλήσω τώρα άλλα 5 λεπτά, αποτελεί τη βάση κατανόησης του κόσμου, τον τρόπο με τον οποίο διακρίνουμε τι είναι καλό και κακό, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, τι είναι όμορφο και τι είναι άσχημο. Αρχίζει αυτή η έννοια του έθνους, του κοινωνικού έθνους που το έχουμε και εμείς, με άρρητες αξίες, προειδιασμούς και πρόκρισης που μαθαίνουμε στην οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά, με μαθητεία, με μίμηση, με επανάληψη των άλλων. Δεν διδάσκεται δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτές οι αρχικές αξίες, με εγχειρίδια από τους δασκάλους κτλ. Είναι κάτι που μαθαίνουμε βλέποντας πώς λειτουργούν οι άλλοι, πώς μιλούν οι άλλοι, πώς συμπεριφέρονται κτλ. Αλλά αυτό το αρχικό και οικείο έθος, ή ήθος στο ατομικό επίπεδο, έρχεται συνεχώς, όπως μεγαλώνουμε, όπως πάμε στο σχολείο, όπως πάμε στο πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως όπως πάμε στη δουλειά και βγαίνουμε έξω στον δημόσιο χώρο, έρχεται συνεχώς σε διάλογο και σε σύγκρουση με γενικές γνώσεις, τα μαθηματικά, η φυσική, αυτά που είναι οι αντικειμενικές αλήθειες του κόσμου, και βέβαια με καθολικές ηθικές αρχές. Και επομένως, η ταυτότητά μου, του καθενός μας, είναι ένα συνεχής διάλογος, ένα συνεχές ταξίδι που εκφράζεται μέσα από τη σύγκρουση αυτού που είναι οικείο, μερικό, δικό μου, και αυτό που είναι ξένο, γενικό και καθολικό. Και κάθε στιγμή αλλάζουμε. Η ταυτότητα πάντα βρίσκεται συνεχώς σε μία εξέλιξη. Πιστεύω ότι τα τρία χαρακτηριστικά αυτού του ονομάζω του ελληνικού κοινωνικού έθνους είναι τρεις φιλίες. Η φιλία, η φιλοτιμία και η φιλοξενία. Η φιλία, τόσο κεντρικό χαρακτηριστικό του ελληνικού έθους, εκφράζει στην επιφάνεια τη βαθιά κατανόηση, την οντολογική κατανόηση ότι πριν από μένα έρχεται κάποιος άλλος. Η μητέρα μου, ας πούμε, αλλά ότι γενικότερα η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πάντα ένα συνανίκην. Είμαι πάντα μαζί με άλλους. Αυτό που είμαι φτιάχνεται στη σχέση μου με τους άλλους. Η φιλοτιμία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μια έννοια που δεν μεταφράζεται εύκολα σε ξένες γλώσσες. Και είναι το πάθος για την τιμή, την αξιοπρέπεια που εμφανίζεται ως τελειοθυρία. Και τι εννοώ τελειοθυρία? Τελειοθυρία σημαίνει να μου αρέσει αυτό που κάνω, οτιδήποτε κάνω, και να θέλω να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να οικονοποιούμε ακριβώς επειδή το κάνω και όχι για το αποτέλεσμά του, αν βγάζω λεφτά. Δηλαδή, να μ' αρέσει ότι γράφω ένα ωραίο άρθρο ή ότι φτιάχνω μια μηχανή, επισκευάζω μια μηχανή ή φτιάχνω ένα ωραίο φαγητό. Ακριβώς η αυταξία της πράξης της ίδιας. Αυτό είναι για μένα φιλοτιμία. Είναι πάλι χαρακτηριστικό ανθρώπινο αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι, ότι ο άνθρωπος είναι ens creans και ens creatum. Δηλαδή, είναι ένα όν που δημιουργεί και ένα όν που δημιουργείται. Με αυτή την έννοια, είμαστε όλοι, και αυτό το λέω με την έννοια την οντολογική, με τη βαθιά έννοια, αυτά τα τρία είναι η υποφαινειακή της έκφραση. Είμαστε όλοι καλλιτέχνες ή τεχνίτες που σμιλεύουμε τον εαυτό μας. Και βέβαια η φιλοξενία, το γεγονός ότι όταν έρχεται ο ξένος στον τόπο μου, τον καλοδέχομαι, αποτελεί προφανώς πάλι την επιφανειακή αναγνώριση ότι είμαστε κι εμείς ξένοι. Ότι ο ξένος βρίσκεται μέσα μας. Ότι είμαστε ξένοι στον εαυτό μας. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού του ήθους, του πολιτισμού ως ήθους, και αυτή τη στιγμή δέχονται μια τεράστια επίθεση. Γιατί ο άνθρωπος της νεοφιλελεύθερης λογικής είναι μια αχόρταγη μηχανή επιθυμίας. Αλλά όπως ξέρουμε, η επιθυμία είναι ακριβώς αχόρταγη. Σημαίνει ότι μόλις πετύχω αυτό το οποίο θέλω, αμέσως η επιθυμία κινιέται σε κάτι άλλο. Και αυτός ο κύκλος, επιθυμίας, απόλαυσης, ματέωσης δεν τελειώνει ποτέ. Και ακριβώς
για να φτιαχτεί ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά, που είναι ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά από τις τρεις φιλίες που έλεγα πριν, πρέπει να καταστραφεί αυτό που το ονομάζαμε έθος και να καταστραφεί δηλαδή και ο πολιτισμός αλλά και η κοινότητα. Και αυτό δεν είναι μια παράπλευρη απώλεια, αλλά ένα κεντρικό σχέδιο της νεοφιλελεύθερης βιοπολιτικής. Διαλύει δηλαδή τον πολιτισμό στην προσπάθεια να μεταμορφώσει την ανθρωπολογία, την ανθρώπινη οντότητα, το τι είναι ο άνθρωπος. Και αυτό στον πολιτισμό, την περιορισμένη έννοια των τεχνών, το βλέπουμε με τη συνεχή προσπάθεια να ξαναχτιστεί μια διαφορά μεταξύ ψηλού και χαμηλού πολιτισμού, όπου κάποιοι επαείοντες εστέτ ξέρουν, ρε παιδί μου, τι γίνεται στον υψηλό πολιτισμό, ενώ οι άλλοι είναι τα σκουπίδια. Έτσι λοιπόν προωθούνται τρεις βασικές απόψεις. Πρώτον, ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανταγωνιστική. Αυτό εμφανίζεται σαν μια οντολογική άποψη. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Η φύση του ανθρώπου είναι να ανταγωνιζόμαστε. Από αυτό το συμπέρασμα, το επιστημονικό, θα το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι ότι η λειτουργία των αγορών και η διανομή του πλούτου μέσω των αγορών αποτελεί και το πιο αποτελεσματικό και το πιο δίκαιο τρόπο με τον οποίο ζούμε στην κοινωνία μας. Και το ηθικό συμπέρασμα, δηλαδή έχουμε μια οντολογία, μια επιστήμη, μια γνωσιολογική άποψη και μια ηθική, που λέει ότι οποιοδήποτε δεν πετυχαίνει σε αυτό το παιχνίδι της αγοράς, τότε αυτός είναι αυτό που ονομάζεται παλιότερα ανάξιοι φτωχοί. Είναι οι ανάξιοι φτωχοί. Απέτυχαν. Αυτοί φταίνε γιατί είναι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και επομένως τους αξίζει και η μοίρα τους και τέλος πάντων μπορεί να τους κοιτάξει κανένας φιλάνθρωπος, αλλά δεν είναι σημασίες, δεν έχουν κοινωνική σημασία. Έτσι επομένως η ηθική αυτού που λέμε ύστερος καπιταλισμός ή νεοφιλελευθερισμός είναι ο μηδενισμός και ο κινησμός. Και αυτό τι κάνει? Διότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό υποστηρίζω είναι η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή φαντασιακή τάξη της κοινωνίας μας. Ακόμα και με την αριστερά, και αν δεν κάνουμε πράγματα θα συνεχίσει. Οι φιλίες αντικαθιστώνται από απόσυρση. Η φιλοτιμία από απόλυτο οφελμισμό. Ενώ η φιλοτιμία είναι κάτι το ανταποδοτικό, το οποίο όμως δεν έχει ανταλλακτική αξία. Και τέλος η φιλοξενία μεταφέρεται σε ξενοφοβία. Αποσαρθρώνεται έτσι το κοινωνικό ήθος και επιβάλλεται αυτό το οποίο το ξέρουμε όλοι, μια μορφή μελαγχολίας και πνευματικής μιζέριας. Πρέπει επομένως να τελειώσω, να ανατρέψουμε αυτή τη φαντασιακή τάξη που επικαθορίζει την κοινή λογική. Αυτή είναι η κοινή λογική, αγαπητοί σύντροφοι, που υπάρχει ακόμα και στα μέλη και σε πολλά μέλη και δικούς μας σύντροφους και φίλους. Είναι η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή φαντασιακή, ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, παρότι ανάμεσά μας προφανώς έχουμε και ορισμένες αριστερές ιδεολογικές ή ηθικές κατευθύνσεις. Για να αλλάξει αυτό, γιατί εδώ νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη υποχρέωση που έχουμε η πολιτική και η ηθική, προφανώς δεν αρκεί η ανάπτυξη, δίκαιη ή μη δίκαιη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναϊφάνουμε τον κοινωνικό ιστό. Η πρώτη πολιτική και ηθική μας αρχή προφανώς βρίσκεται κοντά στους αδύναμους και στους αόρατους. Αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την επέκταση της δημοκρατίας, αυτά που λέμε, η δημοκρατία να γίνει μορφή ζωής. Όλα αυτά, ωραία. Αλλά για να γίνουν αυτά, το αριστερό φαντασιακό πρέπει να κτίσει νέες αλήθειες, νέα ηθική και νέα αισθητική. Πώς γίνεται αυτό? Παρά τις επιθέσεις, η κοινότητα, ο πολιτισμός και το έθος και η αισθητική μέσα του, παραμένουν οι βασικοί πόροι για τη δικιά μας αντεπίθεση και κοινωνική ανανέωση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συντάξουμε και με πολιτικές τις κοινότητες, να απευθυνθούμε στο μυαλό αλλά και στο συναίσθημα των πολιτών. Και αυτό σημαίνει να συνομιλήσουμε και να επανασημειωτήσουμε και την κοινωνική θρησκευτικότητα και τον δημοκρατικό και διεθνιστικό πατριωτισμό. Και αυτή με μια έννοια είναι η δική μας culture wars, η πόλεμη του πολιτισμού. Δεν έχουμε αυτά που γίνονται στην Αμερική, αλλά εδώ ο πολιτισμός είναι αντικείμενο μάχης με αυτή την έννοια και με πολλές άλλες έννοιες που θα πούνε οι σύντροφοι μετά. Είναι αντικείμενο μάχης και δεν
πρέπει να τον εγκαταλείψουμε, διότι όπως σας είπα είναι δυνατόν να έχουμε κυβερνήσεις και να παραμένουμε σε αυτή την πνευματική μιζέρια. Η πολιτική λοιπόν, τελειώνοντας με την οικονομία, θα καθορίσουν την έκβαση των επόμενων εκλογών. Αλλά η πολιτική με τον πολιτισμό, ο αγώνας της πολιτικής για μια πολιτιστική επανεκκίνηση, αναγέννηση, επανάσταση, να το πείτε, θα οριοδοτήσει νομίζω το μέλλον μας και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ναι. Το θέμα είναι τεράστιο. Ναι. Δεν έχουμε ο καθένας μας πολύ χρόνο να εκτείνει τις απόψεις του. Και άρα εγώ θα περιοριστώ στο εξής. Θα προσπαθήσω με ένα παράδειγμα να συνδέσω τις λέξεις κλειδιά της εκδήλωσής μας. Αριστερά, πολιτισμός, παγκοσμιοποίηση, διεθνισμός, με ένα παράδειγμα. Και μετά κάποια σκόρπια παραδείγματα σε λίγο διαφορετικό μήκος σχήματος από το πρώτο. Όχι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, ξεκινάω από το ερώτημα, το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει ως ερώτημα και ενδεχομένως πλανάται ως ερώτημα ως προς το εξής. Γιατί η Μακρόνισσος πρέπει να αναδειχθεί σε μνημείο, λέξη πολιτισμική, παγκόσμιας, παγκοσμιοποίηση και τα υπόλοιπα, πολιτιστικής, λέξη της κλειδί κληρονομιάς. Είμαι επηρεασμένος από μια πρόσφατη επίσκεψη εκεί όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο του Θανάση Κάπου με κάποιες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και είναι έτσι, ταπεινή έκφραση αυτών ομιλίες. Για να πω το εξής, αυτό που εγώ κατάλαβα κατά κάποιο τρόπο από τη Μακρόνισσο, από τις ομιλίες και την επίσκεψη, είναι ότι ίσως είναι το μοναδικό παγκοσμίως παράδειγμα όπου δοκιμάστηκε, σφυριλατήθηκε, χτίστηκε αυτό που λέμε ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρώπινο ήθος. Υπήρχε ένα συγκλονιστικό ποίημα του Κώστα Κουρουφάκου που διάβασε που αναφέρθηκε ο γιος του, γραμμένο, όπως μας είπε, με ένα ακριμολιβιό μετά από πολύ ξύλο, που τόνιζε ότι αυτά που υφίσταμαι εγώ εδώ και αν είναι για κάτι, ας το πούμε, που θέλω, αν τα βγάλω μέχρι το τέλος πέρας χωρίς να πεθάνω, να μνημονεύω στον εαυτό μου, είναι ότι αυτό αφορούσε εμένα προσωπικά και τη δική μου προσωπική αξιοπρέπεια. Δεν αφορούσε τα μεγάλα ιδανικά, τις μεγάλες λέξεις, το κόμμα ή κάτι τέτοιο, αφορούσε κάτι εντελώς προσωπικό και αυτό εννοώ ακριβώς προσωπικό, συγκρότηση, σφυριλάτηση προσωπικού ήθους. Γιατί είναι παγκόσμιο? Διότι σε κάθε εποχή και σε κάθε λαό καθοριστικό στοιχείο της ύπαρξής του εν το χρόνο είναι ακριβώς το ήθος που φέρει ο κάθε άνθρωπος αυτού του λαού, τα δεινά που υφίσταται προκειμένου να υπερασπίσει την αξιοπρέπειά του, τα όσα παράγει η αξιοπρέπεια και η αυτοπεποίθηση αξιοπρέπειας. Γιατί είναι πολιτιστικό? Διότι πολιτισμός, συνηθούμε εδώ με τον Κώστα Δουζίνα, δεν είναι απλώς τα έργα τέχνης, μεγάλα ή μεγαλύτερα ή μικρότερα ή πιο ταπεινά. Άλλωστε, ο Μπέντζαμιν έχει πει τη μεγάλη φράση ότι δεν υπάρχει μνημείο πολιτισμού, η Ακρόπολη, χωρίς να είναι ταυτόχρονα μνημείο βαρβαρότητας. Και γιατί είναι μνημείο βαρβαρότητας? Γιατί τον Παρθενώνα, ας πούμε, δεν τον έκτισε ο Κτίνος και ο Καλλικράτης, τον έκτισαν κυριολεκτικά σκλάβοι που κουβάλαγαν πέτρες. Και δεν ήταν απλώς κουβάλαγαν πέτρες, είναι πάρα πολύ πιθανό, συμβαίνει παντού, ότι ο κάθε σκλάβος που κουβάλαγε πέτρες κάτι διόρθωνε στα σχέδια, κάπου εφάρουνε λίγο με δική του πρωτοβουλία μια διαφορά που έφτιαξε, αν το δούμε όλο συνολικά και από την εποπτεία βεβαίως του αρχιτέκτου, να προσθέτω, το μνημείωσε ως μνημείο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια τα μνημεία του πολιτισμού και η μεγάλη τέχνη οφείλονται στο καταρχήν ήθος, την καταρχήν αξιοπρέπεια, την καταρχήν συγκρότηση του κάθε λαού. Και γι' αυτό πηγή του κάθε πολιτισμού είναι προφανώς ο λαϊκός πολιτισμός. Πώς περπατάμε, πώς τρώμε, πώς χαμογελάμε, πώς πενθούμε, πώς παντρευόμαστε, πώς χωρίζουμε, πώς μιλάμε στον δρόμο, τι κάνουμε τους ξένους, τι κάνουμε τους δικούς μας, πώς συνδυαζόμαστε οι κριτικοί με τους Μακεδόνες και ούτω καθεξής. Από εκεί αρχίζουν όλα.
Και με αυτή την έννοια πηγή, αν θέλετε, του κάθε πολιτισμού είναι αυτό και οι εκφράσεις του πολιτισμού δεν είναι παρά εκφράσεις αυτής της απόκρισης του κάθε ανθρώπου στις προκλήσεις της ζωής του. Όλες οι μεγάλες τραγωδίες, όλα τα μεγάλα έργα πολιτισμού αυτή την έννοια είναι ακριβώς αποκρίσεις σε πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων και γι' αυτό ακριβώς γίνονται μεγάλες αυτές οι τραγωδίες. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και τελειώνω με το παράδειγμα, η Μακρόνισσος οφείλει να γίνει κέντρο παγκόσμιας πολιτικής της κληρονομιάς, γιατί είναι στην καρδιά αυτά που συνέβησαν εκεί, του πολιτισμού. Να φύγουμε λίγο από αυτό και να πούμε σε κάποια, να πούμε σε ένα, το ακριβώς ανάποδο παράδειγμα, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι το Ντουμπάι ετοιμάζεται να φτιάξει, έχει φτιάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς, το Λούβρο εκεί. Δηλαδή, να πάνε εκθέματα του Λούβρου με εναλλαγή των εκθεμάτων στη διάρκεια του χρόνου στο Ντουμπάι, σε ένα τελείως εντυπωσιακό καινούριο κτίριο που φτιάχνει, έφτιαξε έτσι για να τα φιλοξενήσει. Το Λούβρο είναι από τα μεγάλα μουσεία της ανθρωπότητας, προφανώς. Πάλι στα μεγάλα μουσεία της ανθρωπότητας υπάρχει η προηγούμενη αμφιθυμία, η αμφισημία. Δηλαδή, από τη μία μεριά όντως είναι μεγάλα μουσεία, γιατί έχουν πολύ σημαντικά έργα παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς βεβαίως, αλλά το θέμα είναι πώς αποσπάστηκαν αυτά, πώς έφτασαν εκεί, γιατί συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί και ούτω καθεξής. Διπλό πάλι και εδώ το παιχνίδι. Λοιπόν, το Ντουμπάι, για να πάρει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη λέξη Λούβρο, πριν από το κόστος της μεταφοράς, της συντήρησης, της φύλαξης, της προστασίας και ούτω καθεξής, πλήρωσε μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, η λέξη Λούβρο στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας έχει τερατώδη ανταλλακτική αξία, δικαίως ή αδίκως. Άρα, όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Τρίτο σημείο. Να δούμε τον πολιτισμό ή δυνατόν από τη μεριά του δημιουργού. Όχι από τη μεριά των θεσμών, όχι από τη μεριά των μέτρων και των αναγκαίων, ας πούμε, παραμβάσεων εδώ εκεί, αλλά από τη σκοπιά του δημιουργού. Θα μου επιτρέψετε πολύ πρόχειρα, όχι προς Θεού να δώσω ορισμό, αλλά να περιγράψω λίγο τι εννοώ. Τι είναι ο δημιουργός, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι ζωγράφος, είτε είναι φωτογράφος, είτε κινηματογραφιστής, οποιοδήποτε είδους. Είναι κάποια ή κάποιος, ο οποίος κάτι τον καίει, κάτι θέλει να εκφράσει, κάτι θέλει να βγει έξω από μια καθημερινότητα που δεν του πάει καλά. Δεν είναι υποχρεωτικό να θέλει να γίνει ο επαγγελματίας του είδους. Αλλά προφανώς, από τη στιγμή που τον ενδιαφέρει αυτό, τον ενδιαφέρει κάπου να μεταφέρει αυτό που κάνει. Δηλαδή, να το ακούσει καταρχήν ο διπλανός του, να υπάρχει θεατής στο θέατρο, να υπάρχει κάποιος που θα δει τον πίνακα και ούτω καθεξής. Άρα, το μήνυμα που θέλει ο καλλιτέχνης, ο παραγωγός ή ο εργάτης του πολιτισμού, όπως θέλετε, ή ο δημιουργός, είναι κάποιο ελάχιστο ζωτικό χώρο που να αντιστοιχεί στη μορφή της τέχνης που θέλει να υπηρετήσει. Ένα χώρο όπου να δοκιμάζει την πρόβα του ο χορευτής, ένα χώρο όπου ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης να μπορούν να παρουσιάσουν την παράστασή τους, τα υλικά μέσα που χρειάζεται ένας ζωγράφος και ούτω καθεξής, ακόμα και τις πιο σύνθετες, ας το πούμε, τεχνολογικά μορφές τέχνης όπως κινηματογράφος, χρειάζεται ένα τέτοιο υλικό υποβαθρό και μία δυνατότητα. Με αυτή την έννοια, ένα, ας πούμε, Υπουργείο Πολιτισμού ή οποιοδήποτε κεντρικός θεσμός αυτού του είδους, η κύρια υποχρέωσή του είναι η παροχή τέτοιων χώρων. Και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σε συνάρτηση με μια άλλη αντίστοιξη. Είναι η αντίστοιξη του κρατικού και του δημόσιου, του χορηγού και του κρατικού, ας πούμε, παροχέα των αντίστοιχων χώρων, και η συνάφεια αυτής της σύγχρονης διατύπωσης της αντίστοιξης με την ιστορία του πολιτισμού και της τέχνης, όπου προφανώς πάντοτε υπήρχαν μικίνες, πάντοτε υπήρχαν πρίγκιπες που θέλανε στο παλάτι τους
τον μεγάλο για την εποχή καλλιτέχνη. Άρα δεν είναι μια αντίστοιξη που αφορά μόνο εμάς, ούτε είναι μια αντίστοιξη που υποχρεωτικά πρέπει να πούμε καταργούμε τις χορηγίες και τους μεγάλους πολιτιστικούς φορείς ή χορηγούς, διότι προφανώς είμαστε αριστεροί και δεν μας πολύ αρέσουν. Προφανώς δεν μας πολύ αρέσουν, αλλά ταυτοχρόνως συνειδητοποιούμε ότι κάτι τέτοιο πάντα γίνονταν, γιατί ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, δεν κάνει, το είπε λίγο και ο Κώστας πριν, επάγγελμα που αποδίδει έτσι, απευθείας όσα, ας πούμε, θα απέδιδε ένα κανονικό επάγγελμα. Ο καλλιτέχνης είναι πάντα άνθρωπος του ρίσκου σε ό,τι αφορά την επιβίωσή του. Και με αυτή την έννοια χρειάζεται η παροχή ή δυνατόν από το κράτος βεβαίως, αλλά ελείψη και απουσία των αντίστοιχων συνολικών πόρων και από τη χορηγία. Σημείο επόμενο. Τι γίνεται κυριολεκτικά με την παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή και τα κέντρα, ας το πούμε έτσι, στον κόσμο. Παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτυχε μου κόπο να πάω σε μία, πώς να την πω, παράσταση από ένα πολύ μεγάλο σκηνοθέτη όπερας της Αμερικής και του κόσμου, δεν ξέρω αν οι περισσότεροι το ξέρετε, με το όνομα Peter Sellers, ακριβώς όπως γράφεται και ηθοποιός. Λοιπόν, ο Peter Sellers ήταν και είναι γνωστός αριστερός στην Αμερική και όσα αυτά συνεπάγεται, που έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι φανταζόμαστε σε σχέση με τέτοιες εκφράσεις η αριστερός είναι. Γνωστός και πολύ αγαπητός και με αυτή του την ιδιότητα, ο οποίος σε μια αίθουσα ιδιαίτερη στη Νέα Υόρκη, μεγάλη, αλλά περίεργη, ήταν κάποτε αρένα, ξέρω ότι ήταν κάτι σαν τρέχανε άλογα εκεί, κάτι κάνανε, σε αρχή τέλη του 19ου αιώνα, παρουσίασε τα καταματθέων πάθη του Μπαχ πλήρως, με μια μορφή όπου οι τραγουδιστές, παύλα ηθοποιοί, ήταν σκορπισμένοι σε αυτή την αχανή αίθουσα, συγκεντρώνονταν κάποιες στιγμές στο κέντρο, και όπου με ένα πολύ περίεργο τρόπο που δεν τον έβλεπες ρητά, γιατί ήταν απολύτως πιστός στη μουσική, στον Λιμπρέτο, σου δίνε τα καταματθέων πάθη ως πάθη του ανθρώπου. Και άρα το υποτιθέμενο θρησκευτικό μονόπλευρα αυτό έργο παρουσιάζονταν από μία αριστερή ματιά ως κάτι που μας αφορά όλους και είναι η καθημερινή μας, ας πούμε, συνθήκη. Έτσι, προφανώς, έκανε δύο ή τρεις παραστάσεις, δεν θυμάμαι αυτό. Ήταν όλες με την περίφημη έννοια sold out από μήνες πριν για να βρει εισιτήριο, δεν ξέρω εγώ τι έκανες και ούτω καθεξής. Και προφανώς, για να παιχτεί αυτό από μία ορχήστρα στο Βερολίνο, να έρθουν προσκεκλημένοι με τα αεροπλάνα τους και να στηθεί αυτό το πράγμα χωρίς ελπίδα στις τρεις παραστάσεις να βγάλει τα έξοδα, χρειάστηκαν ισχυρή χορηγή. Ή αν διαβάσετε τη Μετροπόλιταν Όπερα στη Νέα Υόρκη πάλι τον κατάλογο των χορηγών, τους χωρίζουν μάλιστα στις κατηγορίες, πολύ μεγάλη χορηγή, ακραία μεγάλη χορηγή, μικρή χορηγή και ούτω καθεξής, διότι υπάρχει ένα τέτοιο αιτούμενο. Όχι μόνο δηλαδή στη φτωχή Ελλάδα, αλλά και στη Μεγάλη Αμερική. Γιατί το είπα αυτό? Διότι το τρίτο διφορούμενο που αφορά το δημιουργό και το κοινό του είναι κάτι που συνδυάζεται με τη διαδικασία με την οποία ο κάθε καλλιτέχνης μετράει τον εαυτό του σε σχέση με τους συναδέλφους του. Ενώ ότι δεν έφτανε στο Sellers να είναι γνωστός ως αριστερός, δεν του έφτανε να κάνει μία παράσταση έχοντας βρει τους πόρους και την πρώτη αφορμή, αλλά έπρεπε να δοκιμάζεται διαρκώς και να δοκιμάζει τον εαυτό του διαρκώς σε νέες συνθήκες, ώστε και στις νέες συνθήκες να αποδεικνύει σε σχέση με την ατομική του αξιοπρέπεια, όχι σε σχέση με το πώς ακριβά που λέει την παράσταση, ότι πάει καλά με τον εαυτό του. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, απλώς ήθελα με αυτά έτσι τα σκόρπια στοιχεία να δείξω την πολυπλοκότητα της σχέσης αριστερά με πολιτισμό, να δείξω την πολυπλοκότητα του τι σημαίνει
εργάτης του πολιτισμού ή της τέχνης, καλλιτέχνης, δημιουργός, σε όλες τις μορφές τέχνης. Και να τελειώσω, ας πούμε, πάλι από προσωπική εμπειρία, ένα τελευταίο παράδειγμα που είναι η πιο ίσως ταπεινή από άποψη χείρους με την ιστορική έννοια μορφή τέχνης, που είναι η φωτογραφία. Πρόσφατα, πέρσι στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε στο Μουσείο Φωτογραφίας μία έκθεση για τη μετανάστευση. Επειδή ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, που ήταν ο νέος διευθυντής, είχε απολύτως την έξωθεν καλή μαρτυρία, ο πολύ σημαντικός δικός μας φωτογράφος Μπεχράκης του έδωσε, στο μόνο που έδωσε φωτογραφία για την έκθεση αυτή, και δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που αν περιδιάβαζε στοιχειωδώς αυτή την έκθεση, δεν θα καταλάβαινε στα βάθη της ψυχής του τι σημαίνει μετανάστευση και τι σημαίνει δεινά της μετανάστευσης, μαζί με το τι σημαίνει φιλοξενία και δυσκολίες κάποιες φορές φιλοξενίας. Λοιπόν, όλο αυτό πάλι είχε σχέση με έναν θεσμό, με μία έκθεση, με εργάτες της τέχνης, από αυτούς που συνήθως δεν μνημονεύουμε, δηλαδή ποιος στείνει τις φωτογραφίες, ποιος είναι ο ηλεκτρολόγος της σκηνής, ποιοι φτιάχνουν από τον ταξιθέτη, δεν ξέρω, μέχρι τον οποιοδήποτε τεχνικό, προετοιμάζουν την παράσταση του μεγάλου σκηνοθέτη, του μεγάλου ηθοποιού, που είναι ανάλογο με αυτό που λέμε στους θησαυρούς του Μπένιαμιν, που έχουν πάντα το διπλό στοιχείο. Αυτά όλα φτιάχνουν τον πολιτισμό, όχι απλώς, όπως είπε ο Κώστας και συμφωνώ απολύτως, απαραίτητο, δεν θα έλεγα συμπλήρωμα προς Θεού, θα έλεγα καρδιά μιας αριστερής πολιτικής, η ψυχή μιας αριστερής πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα τον κάνουν εκείνο το εξαιρετικά δύσκολο αντικείμενο προσέγγισης, ακριβώς επειδή έχει στο κέντρο του την ίδια την ανθρώπινη συνθήκη, την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον ακριβή πυρήνα της και ταυτόχρονα όλες τις διαστάσεις που τη συγκροτούν, την συνέχουν, την αναπαράγουν και την προωθούν. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι να μας το επιτρέψει η τεχνολογία. Το επέτρεψε. Αγαπητές βουλεύτριες και αγαπητοί βουλευτές, γιατί η γλώσσα είναι παράγον του πολιτισμού και γλώσσα που αποκλείει είναι μία γλώσσα, φαντάζομαι, εχθρική προς τα οράματα και τις ιδέες αριστεράς. Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά και τα συγχαρητήριά μου και στο Τμήμα Πολιτισμού του κόμματός μας, γιατί δεν είμαστε μόνο της σχολής της συζήτησης, είμαστε και μέλη και στελέχη του κόμματος και φέρουμε αυτή την ιδιότητα με περισσή περηφάνεια, παρά τους ακαδημαϊσμούς και τους τίτλους. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ, γιατί επιτέλους και μπροστά σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μιλάμε για τον πολιτισμό και εύχομαι και ελπίζω αυτή να είναι η εκδήλωσή μας στο σημείο ανακίνησης για να το απλώσουμε, γιατί για μένα είναι αδιανόητο το ότι λείπει ο πολιτισμός από το δημόσιο αριστερό λόγο. Και αυτό συνέβη σε όλες τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις και επιβεβαιώθηκε βεβαίως στην προχτεσινή εμφάνιση του Προέδρου του κόμματός μας στη ΔΕΘ. Εγώ λοιπόν, ξέροντας ότι εδώ θα είναι λαμπροί μου συνάδελφοι, όπως ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Άρης, και θα καλύψουν όλο αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, αποφάσισα να είμαι πολύ πιο πρακτική. Να έρθω εδώ και να μιλήσω για την αναγκαιότητα των σχεδίων του πολιτισμού που πρέπει να έχει μια αριστερή κυβέρνηση, ένας αριστερός δήμος, και να προεκτείνω, αν θέλετε, τις σκέψεις του Υφυπουργού Πολιτισμού για τη σημασία της τοπικότητας. Και ήταν μια συνειδητή επιλογή.
Νομίζω πάνω ότι σου την έσκασα. Δεν θα μιλήσω για φίλο κυρίως σήμερα, όπως πολλοί και πολλές θα περιμένατε, αλλά θα μιλήσω ακριβώς με την ιδιότητά μου σαν καθηγήτρια πολιτισμικών σπουδών. Και επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι θα, επειδή είμαι πάρα πολύ φλίαρο άτομο, όπως ξέρετε πολλοί και πολλές, θα περιοριστώ στις διαφάνειες που θα σας δείχνω, ακριβώς για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, γιατί όταν αρχίζω να μιλάω δεν σταματάω. Είμαι και εγώ εδώ. Είσαι και εσύ, αλλά ξέρω ότι μου έχεις αδυναμία και δεν θα είσαι αντικειμενικός. Τεχνολογία. Έτοιμη. Λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο πολιτισμός ως φαινόμενο κοινωνικό, συγγνώμη να βρω το ρυθμό, ωραία, ως φαινόμενο κοινωνικό, μεταβαλλόμενο, ιστορικά προσδιορισμένο και άμεσα συνδεδεμένο με το ισχύον κάθε φορά σύστημα κοινωνικής παραγωγής, να θυμόμαστε το Μάρξ. Μην το ξεχνάμε αυτό τον καιρό. Έτσι. Αποτελεί τύπο υλικής και πνευματικής ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Και με αυτή την έννοια, επεκτείνοντας φαντάζομαι και τη σκέψη του Κώστα, υπονόμευση, η διάλυση του πολιτισμού εκ μέρους του νεοφιλελευθερισμού, συνεπάγεται μια άλλη πρόταση πολιτισμού, νεοφιλελευθερίστικη. Είναι πολιτισμός και αυτό. Και καλό είναι, αυτό δεν έχει σχέση με εμάς, αλλά υπάρχει μια ρομαντική προσέγγιση του πολιτισμού, ξέρω. Πολιτισμός δεν είναι πάντα η πρόοδος, το ηθικό κτλ. Πολιτισμός είναι και το αντίστροφό του. Ο πόλεμος, για παράδειγμα, έχει βαθιά πολιτισμική διάσταση. Έτσι λοιπόν, αποτελεί τύπο υλικής και κοινωνικής παραγωγής, αποτελεί τύπο πνευματικής ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, είναι προτιμότερο να μιλάμε για πολιτισμούς, όχι για πολιτισμό, αλλά κρατώ τον ενικό για λόγους συνεννόησης. Ο πολιτισμός προϋποθέτει σύνολο γνώσεων και τεχνικών για την υποταγή της φύσης και την οργάνωση μιας πολύπλοκης κοινωνικής ζωής με καταμερισμό της κοινωνικής εργασίας. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Από τους εκατοντάδες ορισμούς του πολιτισμού, προτείνω αυτόν της Κάρλα Ραβαγιόλη, της μεγάλης διανοήτριας της Ιταλικής Αριστεράς, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο της έκφρασης μιας ιστορικά δοσμένης ανθρώπινης πραγματικότητας στο επίπεδο των θεσμών, των κανόνων, των τρόπων συμπεριφοράς, των ηθών, των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων, άρα και των σχέσεων ανάμεσα στα φύλλα, διιδιωτικών και δημόσιων. Κάθε κοινωνικός σχηματισμός δημιουργεί τον δικό του ιδιαίτερο πολιτισμό, γι' αυτό αναφέρθηκα στον πολιτισμό του νεοφιλελευθερισμού, αποδέχεται όμως και ως ένα σημείο και διεργάζεται την πολιτιστική κληρονομιά του παρελθόντος, παρότι ένα τμήμα της σημαντικό μπορεί και να το απορρίπτει. Κατά συνέπεια, ο πολιτισμός ή οι πολιτισμοί δεν υπήρξε ποτέ έννοια ουδέτερη και απρόσωπη. Το ότι ο πολιτισμός ήταν και είναι ταξικά προσδιορισμένος,
αποτελεί κοινό τόπο σημαντικού τμήματος επιστημόνων, ανδρών και γυναικών. Το ότι όμως ήταν και είναι και έμφυλα, ή μάλλον πρωτίστως έμφυλα, προσδιορισμένος, αποτελεί τη μεγάλη προσφορά της φεμινιστικής σκέψης και επιστήμης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αρκετές ερευνήτριες, δεν νομίζω ότι μπορώ να παρακολουθώ. Χρειάζεται να το δείχνω? Ναι. Χρειάζεται, Α, ωραία. Λοιπόν, αρκετές ερευνήτριες και ερευνητές θεωρούν τον πολιτισμό στο πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνονται και αναπτύσσονται κουλτούρες διαφορετικού τύπου. Δηλαδή, σύνολα από επικρατούσες γνώσεις, από κατεστημένες ιδέες, από παραδεκτές πίστης, από αποδεκτούς κανόνες, από ιδιάζουσες στην κάθε κουλτούρα αξίες και διαγωγές. Ο πολιτισμός εκτείνεται σε ένα χώρο, κατά την άποψή μου, ευρύτερο από την κουλτούρα. Αγκαλιάζει πολλούς ξεχωριστούς λαούς, πολλές ομάδες, αναφέρθηκε ήδη, και που οι κουλτούρες τους μπορεί να είναι εν μέρη διαφορετικές, ενώ δεν έχει ακόμα εντελώς εγκαταλειφθεί η άποψη πως για να αναφερθούμε στον πολιτισμό πρέπει να υπάρχει η πόλης με την αρχαιοελληνική έννοια, άποψη που με βρίσκει κάθετα αντίθετη, καθώς αποκλεί, είναι εντελώς δυτικοκεντρική, αποκλεί μεγάλες ομάδες και κουλτούρες, αποκλεί πριν απ' όλα τις ίδιες τις γυναίκες που δεν είχαν θέση στην αρχαιοελληνική πόλη και τις πολιτικές της διεργασίες. Και βεβαίως, πολύ σωστά αναφέρθηκε, Αγγλοσάξονες έχουν την τάση να συγχωνεύουν τον όρο πολιτισμός και τον όρο κουλτούρα, σε αντίθεση με τους Γερμανούς. Αναφέρθηκε ο Κώστας, δεν χρειάζεται να το πω, ιδιαίτερα μετά το Χέρντερ που προχωρούν στη διαίρεσή τους. Ένας όρος κλειδί όμως στη μελέτη του πολιτισμού είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Ο όρος πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει τα φυσικά τοπία και τα δημιουργήματα της αρχιτεκτονικής, των οικαστικών και διακοσμητικών τεχνών, κινητά και ακίνητα, όλων των εποχών και όλων των ρυθμών που βρίσκονται σε κάθε επικράτεια. Όλα τα παραπάνω αποτελούν καλλιτεχνική και πολιτιστική παρακαταθήκη κάθε έθνους. Όμως, η πολιτιστική κληρονομιά είναι και μια οικονομική δραστηριότητα. Καθ' αυτή, μια βιομηχανία που εμπορευματοποιεί κατασκευές του παρελθόντος, σχέσεις και πολιτισμικά προϊόντα και ανταλλάσσει αυτά για οικονομικά ωφέλη που μπορεί να μετρηθούν σε θέσεις εργασίας, σε κέρδη και εισοδήματα. Έτσι, η κληρονομιά μπορεί να αντιμετωπιστεί ως χώρος οικονομικών και ως χώρος οικονομικών δραστηριοτήτων και να αποτιμηθεί ανάλογα με την ικανότητά της να προσελκύει, να φιλοξενεί ή να αποθεί οικονομικές λειτουργίες. Η κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εκφάνσεις της για τη δημιουργία και την προώθηση τόπων και εικόνων για οικονομικούς στόχους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καθώς ο πολιτισμός αποτελεί για μας αυταξία και κοινό αγαθό, είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η διαμόρφωση εθνικού και τοπικών σχεδίων δράσης για τον πολιτισμό με επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών αξιών, στο κέντρο των οποίων πρέπει να αναδεικνύονται οι αξίες της κοινωνικής και έμφυλης ισότητας, της ελευθερίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προστασίας της φύσης κλπ. Ειδικότερα μάλιστα σε συνθήκες κρίσης, η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία είναι δυνατόν να αποτελέσουν θεμελιώδη συνισταμένη της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και τελικά της λαϊκής ευημερίας. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών και μέτρων που συνδέονται με τον πολιτισμό
αποτελούν κρίσιμους και επιβεβλημένους παράγοντες ανάδειξης του πολιτισμού σε συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί πολλαπλά στα πεδία της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, της καθημερινότητας των πολιτών, γυναικών και ανδρών. Ο πολιτισμός και η ανάπτυξη αποτελούν δείκτες κοινωνικής πρόοδου και πολιτικής σταθερότητας σε μια κοινωνία. Γι' αυτό οι πολιτιστικές στρατηγικές επιτυγχάνουν μέσω της αξιοποίησης των πολιτιστικών προτύπων, του πολιτιστικού χρόνου, των σχετικών δομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, που για μας τους αριστερούς και τις αριστερές είναι εντελώς απαραίτητη. Πώς μπορεί να επιτευχθεί ή πού μπορεί να εντοπιστεί η συμμετοχή των πολιτών, γυναικών και ανδρών στην κατανάλωση των πολιτιστικών αγαθών, στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, στην προσωπική συμμετοχή, στις διεργασίες καλλιτεχνικής δημιουργίας κλπ. Έτσι απαιτείται προγραμματισμός, συνέπεια, σαφήνεια και μακρόχρονο σχεδιασμός. Σημαντική για όλη τη διαδικασία είναι η τοπική φορείς. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως έχουν πολύ καλή γνώση των μικροοικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής και αποτελούν σημαντική πηγή τοπικής, κοινωνικής ή πολιτικής πληροφορίας, ενώ οι προτάσεις τους είναι κατά κανόνα άμεσα εφαρμόσιμες, καθώς είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδεωτερότητες. Ο πολιτισμός αποτελεί και προνομιούχο πεδίο διεύρυνσης της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση της πολιτιστικής τεχνολογίας, κάτι που μας τρομοκρατεί, δεν ξέρω γιατί, η οποία συμβάλλει παράλληλα στην προβολή και διάδοση του πολιτισμού, του πολιτιστικού μας πλούτου διεθνώς, αλλά και στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ διαφόρων λαών και ομάδων. Μέσω των τοπικών λοιπόν σχεδίων δράσης, όπως τα ονομάζουμε, η αυτοδιοίκηση, επιμένω πολύ σε αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο σε τοπικό επίπεδο και έχουμε μπροστά μας εκλογική αναμέτρηση, από τη μια δημιουργεί και αυτή πολιτιστικές δομές και από την άλλη εξασφαλίζει και περιφρουρεί τον πλουραλισμό και την ποικιλία της καλλιτεχνικής έκφρασης και δράσης, αποφεύγοντας τον έλεγχο και τη λογοκρισία. Ακόμα συντελεί με άλλους κοινωνικούς φορείς την αλλαγή της κοινωνικής συλλογικής συνείδησης και κουλτούρας σε θέματα που συνδέονται με φαινόμενα όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο σεξισμός και η βία σε όλες τους τις όψεις, και στο πεδίο αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Κατά συνέπεια, η πολιτιστική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω της ορθολογικής κρίσης των πόρων, μέσω των διαδημοτικών συνεργασιών, του συντονισμού των παρεμβάσεων, της επικοινωνίας μεταξύ δήμων, στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, γυναικών και ανδρών, καλλιτεχνών κλπ. Σε ένα πολυκεντρικό, δεν ξέρω που βρίσκομαι, σε ένα πολυκεντρικό μείγμα συνέργειας που για μας είναι απαραίτητο να έχει μια αριστερή προοπτική, ένα αριστερό όραμα. Έχω αρκετές διαφάνειες, νομίζω ότι έχω καταχραστεί τον χρόνο, έχω φέρει και ένα υπόδειγμα και δεν θα το δείξω. Θα πω μόνο, θα κλείσω με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέτουν. Το ξέρω, γι' αυτό δεν θα συνεχίσω. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κλείσουμε με την εξής εκτίμηση, ότι αυτοί και αυτές που κατασκευάζουν τοπικά σχέδια ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζουν τα σχέδιά τους σε 4 βασικές αρχές που διεκδικούν: την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή ενάντια στον ανταγωνισμό, τον πολυκερματισμό, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, τη διαφορετικότητα, τον πλουραλισμό και την πολυπολιτισμικότητα ενάντια στη μαζικότητα, την ενσωμάτωση και την αφομοίωση, την καινοτομία, την πρωτοτυπία και την επινοητικότητα ενάντια στην τυποποίηση, την ομοιομορφία και την ομοιογένεια, την αισθητική, αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, ενάντια στο λαϊκιστικό
και εύκολο εντυπωσιασμό. Ευχαριστώ πολύ. Όλες και όλους που με καλέσετε σε αυτή την όμορφη παρέα. Ας μην... Ευχαριστώ πολύ. Ας μην γκρινιάζουμε τόσοι βουλευτές σε ημερίδα για τον πολιτισμό που άλλο να βρει κανείς, για να μην σχολιάσω για το επίπεδο των παρεμβάσεων που φαίνεται εμένα σε δύσκολη θέση τώρα. Φοβάμαι ότι θα ακουστώ επίπεδο σε πολλές και πολλούς. Θέλω να στρέψω την προσοχή σας και φαντάζομαι αυτό θα κάνουν και ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Μουμουλίδης, σε μια πολύ προνομιακή σχέση του πολιτισμού με την αριστερά και της αριστεράς με τον πολιτισμό στο θέατρο. Γιατί στο θέατρο? Διότι το θέατρο, καταρχάς, γιατί αν δεν πενέψει το σπίτι σου, είναι το γνωστό. Με το θέατρο ασχολούμαι, αυτό γνωρίζω κάπως. Αλλά και απ' την άλλη, η αριστερά και το θέατρο ήταν πραγματικά μια σχέση τόσο στενή, ώστε σχεδόν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ένας πόλος διαμόρφωσε τον άλλο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια τόσο μεγάλη συζήτηση, ώστε κάποιος που προσέρχεται ως ηγητής δεν σκέφτεται τι να πει, αλλά τι πρέπει να αφήσει απ' έξω. Πολλά πράγματα, μάλιστα, είναι ακόμα διερεύνητα. Γιατί βλέπετε, η ιστορία της αριστεράς, ιδιαίτερα στη χώρα μας, δεν είναι ακόμα ορατή. Δεν είναι γνωστή και μέσα στον χώρο της τέχνης. Σχετικά πρόσφατα, τα αρχεία της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης που είχε ακριβώς αυτό τον τίτλο, «Αριστερά και πολιτισμός». Και δημιούργησαν μια πλατφόρμα ώστε να αρχίσει η έρευνα να ψάχνει αυτή τη σχέση και να δείχνει πραγματικά υποθέσεις και συμπεράσματα. Να θυμίσω λοιπόν ορισμένα πράγματα. Τι πρόσφερε η αριστερά στο θέατρο, γιατί το τι πρόσφερε το θέατρο στην αριστερά το γνωρίζουμε όλοι. Τι πρόσφερε η αριστερά στο θέατρο? Η αριστερά στο θέατρο πρόσφερε καταρχάς ένα καινούριο αναγκαίο βλέμμα στα πράγματα. Υπάρχει πάντο κίνδυνος σε μια κοινωνία να σταματήσει να βλέπει. Να συνεχίσει να ζει χωρίς να βλέπει. Να περνάς δίπλα από τους μετανάστες και να μην τους βλέπεις. Να δέχεσαι πρόσφυγες και να είναι αόρατοι. Να περνάς δίπλα από τη φτωχολογιά στο πέτσι της Νέας Ιωνίας και να μην το βλέπεις. Η αριστερά πρόσφερε στο θέατρο αυτό το βλέμμα. Το καθαριστικό, αναγκαίο, επιβλητικό νέο βλέμμα του 20ου αιώνα. Την εποχή που γράφει το κεφάλαιο του Μάρξ, ο Εμίλ Ζωρά γράφει την Τερέζα Ρακέν. Είναι μια διάσταση. Είναι η επιβολή ακριβώς μιας νέας ματιάς στον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν το θέατρο ένα νέο βλέμμα στις αρχές του 20ου αιώνα και αριστερά μπορεί να το προσφέρει. Κάποια στιγμή αρχίζει αριστερά να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να προσφέρει στο θέατρο μια νέα δομή, μια νέα μορφή. Όχι μόνο τι θα πεις, αλλά και πώς πρέπει να το πεις. Μια διαλεκτική σχέση επομένως του τι λες με το πώς το λες. Ας σταθώ λίγο σε αυτό. Γιατί από εδώ, γιατί έγινε κάτι μοναδικό στο θέατρο, πολύ δύσκολο το βλέπει κανείς στην ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού. Χρειάζεται να πείσεις τον κόσμο να σε πλησιάσει. Ενώ μέχρι τότε το εμπορικό θέατρο στηριζόταν, το καπιταλιστικό θέατρο, το αστικό θέατρο, στηριζόταν σε μια τελείως διαφορετική σχέση παραγωγής. Πώς να το πούμε, ήταν κάτι σαν το στολίδι της αστικής τάξης στο θέατρο. Ήταν κάτι σαν ένα εργαλείο εφησυχασμού. Ήταν σαν ένα εργαλείο αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά προβλήματα που ερχόντουσαν και γινόντουσαν όλα ένα και πιο επώδυνα στη βιομηχανική εποχή. Το πρόβλημα είναι πως όταν πας να μιλήσεις για αυτά τα προβλήματα σε αυτούς που πρέπει να σε ακούσουν, δεν σε ακούν. Δεν ενδιαφέρονται να σε ακούσουν. Δεν είσαι καθόλου διασκεδαστικός. Η λαϊκή τάξη δεν έχει καμία όρεξη για την τέχνη. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσεις το τι πιστεύεις, το τι θεωρείς πολιτισμό, το τι ονομάζεις πολιτισμό και πώς προσεγγίζεις αυτόν τον κόσμο. Και χρειάζεται γι' αυτό να βρεις ένα καινούριο θέατρο. Έρχονται μεγάλοι, πρόδρομοι, ναι, του πολιτικού θεάτρου, ο Πισκάτο, ο ίδιος ο Μπρέχτ, και ανανεώνουν εκ βάθων ριζικά το τι σημαίνει θέατρο και πώς προσεγγίζεις τον κόσμο. Δημιουργούν λοιπόν για λογαριασμό της ανθρωπότητας το διαλεκτικό θέατρο, το επικό θέατρο. Και περιέργως μέσα σε αυτό το θέατρο Μπρέχτ δεν μεταφέρει απλώς ιδέες της αριστεράς.
κρίνει τον μαρξισμό και την αριστερά. Αυτό είναι το πλέον δημιουργικό κομμάτι του μπρεκτικού θεάτρου. Όποιος θέλει να ανεβάσει Μπρεκτ, το εύχομαι καλή τύχη. Διότι έχει να σηκώσει όχι δύο αλλά τρία καρπούζια στην ίδια μας σκάλη. Ο Μπρεκτ δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος λογοτέχνης, δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος θεωρητικός της τέχνης του, ήταν και ένας, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, από τους σημαντικότερους μαρξιστές, κριτικούς, θεωρητικούς του 20ου αιώνα. Πώς θα τα συμβιβάσεις όλα αυτά σε μία παράσταση, σε μία παραγωγή? Απ' την άλλη, το πολιτικό θέατρο αποδεικνύει κάτι που συχνά το ξεχνούμε. Ότι ο αριστερός οφείλει, αντίθετα με το τι λέγεται συχνά γι' αυτόν, να είναι πρακτικός άνθρωπος. Για να θυμηθούμε τον Μάρξ, ο Μάρξ δεν έλεγε ότι δεν μπορεί να κάνουμε την πραγματικότητα φιλοσοφία, αλλά τη φιλοσοφία πραγματικότητα. Πρέπει επομένως τις διάφορες ιδέες που έχουμε να τις υλοποιήσουμε και να τις μετουσιώσουμε σε πράξη, σε πρακτική. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε τη δεκαετία του 60, πλησιάζουμε το Μάιο του 68. Εκεί λοιπόν η αριστερά προσφέρει στο παγκόσμιο θέατρο και θα πρέπει να κινηθούμε την άλλη μεριά του Ατλαντικού, στο αμερικάνικο θέατρο, προσφέρει το ζωντανό θέατρο, προσφέρει μια νέα επικοινωνία ανάμεσα σε αυτόν που κάνει την παράσταση και σε αυτόν που τη βλέπει. Προσπαθεί να δημιουργήσει την έννοια της κοινότητας. Μια κοινότητα στην οποία το θεατρικό γεγονός, το πολιτισμικό αν θέλετε αγαθό, ανήκει σε όλους και συνδιαμορφώνεται από όλους. Στο τέλος, αυτό που χαρίζει αριστερά στο θέατρο είναι πως το θέατρο το ίδιο είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο τέχνη και πολιτισμός, είναι ένας τρόπος να ζεις. Είναι ένας τρόπος να πλησιάζεις τα ίδια τα προβλήματα της καθημερινότητάς σου και της πολιτικής σου. Η αριστερά θυμίζει στον κόσμο ότι πολιτική και πολιτισμός ακουμπούν στην ίδια ρίζα. Μπορούν να γίνουν σιαμαία γεννημένα από την ίδια μήτρα της πόλης. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στον 21ο αιώνα, όπου συνεχώς βλέπουμε ολοένα και περισσότερες νέες θεατρικές ομάδες από νέους ανθρώπους να προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα μιας νέας ζωής μέσα στο θέατρο. Το πρότυπο μιας ζωής, αυτό που θέλεις να προωθείς σε όλη την κοινωνία, ξεκινάει από πυρήνες πολιτισμικές, από πολιτισμικούς πυρήνες. Και το θέατρο προσφέρει ότι είναι ένας θαυμάσιος χώρος γι' αυτό. Δεν είναι βεβαιωμένος, αλλά είναι ένας θαυμάσιος χώρος συλλογικής ζωής, αλληλεγγύης, συντροφικότητας, θεωρίας, αλλά και πράξης. Τρόπος να σφαντάζεσαι, να εμπνέεσαι και ταυτόχρονα να υλοποιείς με συμβιβασμούς, αλλά και με εκρήξεις δημιουργικότητας. Αυτό λοιπόν που έχει να χαρίσει η αριστερά στο θέατρο είναι τελικά αυτό. Ένα μέρος της δικής της ικανότητας να μετατρέπει τη θεωρία σε πράξη. Επειδή όμως το θέμα της συζήτησης εδώ είναι ο διεθνισμός και η παγκοσμιοποίηση, θα ήθελα απλά ως, ας το πούμε, τίμετος από όσα έχω ήδη πει, να τοποθετηθώ και γι' αυτό. Διότι το θέατρο προσφέρει μια πίστη, ένα ωραίο, ας το πούμε, μια πλατφόρμα συζήτησης για το τι είναι διεθνιστής, τι είναι διεθνισμός, εθνισμός και τι το ανάμεσό τους. Διότι, τουλάχιστον όπως εφαρμόστηκε στο θέατρο, όποιος είναι διεθνιστής, δεν σημαίνει ότι είναι και άπατρης. Δεν σημαίνει πως δεν έχει ρίζες και ότι δεν αναζητά και αυτός την ταυτότητά του. Απλά, οι αξίες τις οποίες κινείται εφαρμόζονται σε όλη την ανθρωπότητα και θέλει να προωθούν σε όλη, να εφαρμοστούν σε όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό το λόγο, στην ελληνική περίπτωση, η αριστερά πρόσφερε στο ελληνικό θέατρο και τολμώ να πω και στον ελληνικό πολιτισμό, άλλες φορές πιο έντονα, άλλες φορές με αστοχίες, άλλες φορές όμως πολύ δημιουργικά, μια νέα ταυτότητα ή ένα νέο τρόπο να βλέπουμε την ιστορία μας. Βλέπετε, εκτός της αριστεράς, το ελληνικό θέατρο υπηρέτησε κυρίως τα εθνικιστικά πρότυπα, την εθνικιστική αφήγηση. Η αντίθετα η αριστερά, άλλες φορές πολύ έντονα και άλλες φορές πιο σιωπηρά, προσπάθησε να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα. Στη θέση της ελληνικότητας, αν θέλετε, έβαλε τη λέξη Ρωμιοσύνη. Και αν πείτε 2-3 φορές τη λέξη Ρωμιοσύνη μέσα, θα δείτε ότι αρχίζει να γλυκένεστε. Είναι ένα νέος τρόπος να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα.
για την Ελλάδα, την οποία υπηρέτησε το ελληνικό θέατρο, τον Κούλκι μετά, η οποία σε αυτή την ομοιοσύνη μπορεί να χωρέσει και στοιχεία της κουλτούρας, στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού. Μπορούν να χωρέσουν τραύματα, εθνικά τραύματα, μπορούν να χωρέσουν εξορίες, μπορούν να χωρέσουν διωγμή. Είναι μια ιστορία στην οποία δεν τη λες για να είσαι περήφανος γι' αυτήν. Δεν τη λες για να είσαι καλύτερος από τους γείτονές σου, ούτε για να βάζεις 5 γκολ όταν παίζεις με την εθνική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη μέσα. Τη λες για να αποκτήσεις ταυτότητα και να μπεις στα διεθνή φόρα ως ένας άνθρωπος που έχει αξιοπρέπεια, όπως είπαμε, και αυτογνωσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω και την Νομαρχιακή Επιτροπή Βόρειας Αθήνας, αλλά κυρίως το Τμήμα Πολιτισμού, και λέω κυρίως γιατί έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να οδηγήσει και την κυβέρνηση στον βαθμό που μπορεί, εκεί που θα έπρεπε να είμαστε ήδη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το να συναντιόμαστε και να κουβεντιάζουμε για θέματα που θεωρούνται πολυτέλεια, αλλά όπως θα καταλάβουμε δεν είναι καθόλου πολυτέλεια, είναι αυτό που μας λείπει. Θα βάλω έναν τίτλο εντελώς διαφορετικό από αυτούς που προηγήθηκαν. Ακούσαμε εξαιρετικές αναλύσεις, ακούσαμε εξαιρετικές τοποθετήσεις από συντρόφους που έχουν εμβαθύνει πάρα πολύ με τις σκέψεις τους και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο κομμάτι του πολιτισμού. Εγώ βάζω έναν τίτλο για να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και θα ξεκινήσω με μία μικρή αφήγηση. Θα κάνω μία πολύ σύντομη διαδρομή από ένα σημείο της ιστορίας μας για να φτάσω μέσα σε 3-4-5 λεπτά στο σήμερα. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Υπάρχει ένα νήμα κομμένο που η κυβέρνηση της αριστεράς οφείλει να επανασυνδέσει». Θα εξηγήσω σε τι αναφέρομαι. Υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα. Κατά τη διάρκεια της επταετίας, δηλαδή από την 21η Απριλίου του 1967 μέχρι την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Ένα τεράστιο κενό στην παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού. Μπορεί να παράγεται πολιτισμός στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι η συνέχεια αυτού του μεγάλου κινήματος που είχε δημιουργηθεί μέχρι το 67. Αυτό λοιπόν το κενό, κατά τη γνώμη μου, δημιούργησε σημαντικές παρενέργειες στην ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, γιατί όταν αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, είχαν μεσολαβήσει πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Ευρώπη, Μάης του 68. Ο πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός σύγχρονος πολιτισμός, είχε πάει ήδη αλλού. Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις ελάχιστα μπόρεσαν να παρακολουθήσουν αυτές τις εξελίξεις. Με αποτέλεσμα, εκεί που ως κοινωνία δημιουργών παράγαμε εξαιρετικά αποτελέσματα πριν το 67, στη συνέχεια να εισάγουμε ιδέες και μοντέλα. Υπάρχει η χρυσή δεκαετία, υπάρχει η χρυσή εποχή αυτή της δεκαετίας του 60, της άνθησης των τεχνών και των γραμμάτων, το τέλος του εμφυλίου, η περιπέτεια της αριστεράς δημιούργησαν μια νέα πραγματικότητα στον ελληνικό πολιτισμό. Θα σταθώ επιγραμματικά σε μια ημερομηνία, σε μια χρονολογία. Στο 1959 είναι η σύνθεση από τον Μίκη Θεοδωράκη του Επιτάφιου. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι μια πολύ κομβική χρονιά. Από τι ξεκινάει ένα νήμα και κόβεται το 67. Αυτό που συνέβη από το 1959, δηλαδή από το πάνδρεμα ποίησης και μουσικής, από τη δημιουργία δηλαδή μιας τρίτης μορφής έκφρασης, γιατί η μελοποιημένη ποίηση δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ούτε τραγούδι ούτε ποίηση, έτσι, άρα είναι μια τρίτη μορφή. Αυτό που συνέβη σε αυτά τα 8 χρόνια, από το 59 μέχρι το 67, νομίζω ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν έχει παρόμοια εποχή σε παραγωγή. Είναι η εποχή όπου η Ελλάδα παίρνει ένα Νόμπελ, ένα Όσκαρ, για πρώτη φορά ένα θέατρο, όχι εθνικό, το θέατρο τέχνης περνάει τα σύνορα, Έλληνες δημιουργοί βγαίνουν στο εξωτερικό και αρχίζουν και φαίνονται, οι επίγονοι του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, αλλά και του Τσιτσάνη δημιουργούν σε αυτά τα 8 σπουδαία χρόνια, ενώ ο Λοΐρος, ο Ξαρχάκος, ο Λεοντής, ο Μαρκόπουλος, ο Σαββόπουλος δημιουργούν. Αυτό λοιπόν το
μήμα και δείτε πόσα πράγματα συνέβησαν σε αυτά τα 8 χρόνια, που κατά τη γνώμη μου είναι όλη η εποχή μας. Αυτό το νήμα διακόπηκε το 1960, την 21η Απριλίου του 1967. Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας του 1974 είχαν αλλάξει πολλά πράγματα, τα προτάγματα ήταν διαφορετικά και έτσι πήραμε έναν άλλο δρόμο. Θα πω ένα παράδειγμα. Η 21η Απριλίου του 1967 είναι η μέρα που θα κυκλοφορούσε η πρώτη συνάντηση σε ολοκληρωμένο έργο, διότι υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ του Μίκη και του Μάνου, ενός έργου του Μίκη με τον Νίκο Γκάτσο. Ξέρετε ότι ο Χατζηδάκης μονοπούλησε πάρα πολύ τον Νίκο Γκάτσο, έτσι, και κατάφερε ο Μίκης μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να πάρει ένα κύκλο τραγουδιών, τα Θαλασσινά Φεγγάρια. Αυτό το έργο χάθηκε. Όταν εκδόθηκε το 1974, ήταν τόσο κατηγιστική η εποχή με τα επικά τραγούδια, με τα τραγούδια υψηλού συμβολισμού, με τραγούδια που είχαν συνδεθεί με το λαϊκό κίνημα, με το κίνημα νεολαίας που είχε αναπτυχθεί κυρίως, που ορίμαζε και που ανέβαινε κυρίως όμως μετά το θάνατο του Λαμπράκη, με ένα μοναδικό κίνημα, όχι ειρήνη, σε ένα κίνημα νεολαίας απίστευτο. Είχαμε δεκάδες συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, είχαμε μία επανάσταση πριν από την δικτατορία. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι μιλάμε για την εποχή, για αυτήν την οκταετία που γέννησε τη δική της ιστορία. Εμείς έτσι και όσο κουβαλάμε αυτήν την εποχή στο DNA. Υπήρχε ένα κίνημα πολιτισμού το οποίο κάλπαζε, ένα κίνημα της αριστεράς το οποίο κάλπαζε. Η αριστερά ουδέποτε συνδέθηκε με αυτό το κίνημα με τα πολιτευτικά. Γιατί πολύ απλά μεσολάβησε η ιστορική διάσπαση. Άρα λοιπόν έβγαινε λαβωμένη το 1974, νέες δυνάμεις γεννήθηκαν, πολιτικές ενώ στη χώρα και χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκτιμώ ότι αν δεν μεσολαβούσε η επταετία, αλλά κυρίως αν δεν υπήρχε η διάσπαση της αριστεράς, θα υπήρχε μια πολύ διαφορετική εξέλιξη στην σύγχρονη πολιτική ζωή της χώρας. Τώρα, τα χρόνια που ακολούθησαν τη μεταπολίτευση γίνανε κάποιες προσπάθειες στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, όμως εμφανίστηκαν πάντοτε η έλλειψη ενός εθνικού σχεδίου για τον πολιτισμό. Ενός σχεδίου που θα ξανάβαζε τον πολιτισμό στο κέντρο της συζήτησης και των ενδιαφερόντων της κοινωνίας. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ήρθε στο τέλος της δεκαετίας του 80, αρχής του 90 και η ιδιωτική τηλεόραση, που δεν πρέπει να μας διαφέρει. Κάνω μία αναδρομή για να καταλάβουμε λίγο πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε. Πού ήταν δηλαδή το πικ της δημιουργίας και πού βρισκόμαστε και ποια είναι η πρόκληση. Η ιδιωτική τηλεόραση λοιπόν έφερε ένα σοβαρό πλήγμα στην ίδια αμφίβολη ποιότητα του πολιτιστικού αγαθού της δεκαετίας του 80. Εμφανίστηκε ξαφνικά, χωρίς καμία προετοιμασία, έτσι, πρωταγωνιστή σε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, το οποίο έφτανε μέχρι τις μέρες της δικής μας διακυβέρνησης, που αποκαταστάθηκε με έναν, νομίζω, εξαιρετικά εύστοχο τρόπο. Χρησιμοποίησε ό,τι υλικό βρήκε στην αρχή, στη συνέχεια δημιούργησε ένα δικό της υλικό, με έμφαση στη φτηνή διασκέδαση, με την παραγωγή προϊόντων υποκουλτούρας που φτάνουν μέχρι τη σημερινή εξαθλιωμένη εκδοχή του τηλεοπτικού προϊόντος. Και φτάνουμε στην αριστερή διακυβέρνηση. Η αριστερά λοιπόν, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας, αναμφισβήτητα είχε να πει πολλά στο κεφάλαιο του πολιτισμού και να κυριαρχήσει, ωστόσο βρέθηκε ευθυδιασμένη από την ανάγκη μιας προσωρινής συνθηκολόγησης με την ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομική πραγματικότητα. Είναι μόνο αυτό? Εγώ λέω όχι. Είναι στο και κάτι ακόμη. Ευθύνεται στο ότι στην τριετία αυτή δεν έχουμε αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε, κυρίως σε επίπεδο σύγχρονου πολιτισμού. Ευθύνεται στο ότι δεν καταλάβαμε ότι κυβερνούσαμε και ότι έπρεπε να κατέβουμε από τα συνθήματα και να περάσουμε στην πράξη. Εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το αναφέρω πάντα, επί υπουργίας του Αριστείδη Παρτά, του αγαπημένου μας συντρόφου. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ήμασταν έτοιμοι να καταθέσουμε για το σύγχρονο πολιτισμό 4-5 σημαντικές τομές. Αυτές βεβαίως
ουδέποτε γίνανε, διότι έτσι γίνεται στην ιστορία, διότι υπήρξε μία διάδοχη κατάσταση στην οποία δεν χρειάζεται να κρίνουμε. Χρειάζεται όμως να πούμε το εξής, ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς, αν δεν εξασφαλίσει τη συνέχεια στη διάδοχη κατάσταση από υπουργό σε υπουργό, από γραμματέα σε γραμματέα, θα είναι καταδικασμένη να αυτοσχεδιάζει. Άρα λοιπόν, ένα σχέδιο όταν δομείται, καλό είναι ως συλλογική λειτουργία, μέσα από τη συλλογική μας λειτουργία, να το πάμε παρακάτω. Δεν συνέβη στην περίπτωση του Αριστείδη και νομίζω ότι είναι, δεν λέω μία ήττα, αλλά είναι ένα έλλειμμα στην παραγωγή πολιτικής μας στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Λοιπόν, η αριστερά λοιπόν μετά τα δίσεκτα χρόνια οφείλει να προχωρήσει στην εφαρμογή δικών της πολιτικών ικανών να δημιουργήσουν μια αισιόδοξη όσο και ρεαλιστική προοπτική ουσιαστικής ανάπτυξης. Λέω ότι ο πολιτισμός στη σύγχρονη εποχή μπορεί να είναι ένας παράλληλος πυλώνας ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, ένα κεφάλαιο αναξιοποίητο. Δεν το έχουμε βάλει ποτέ στο κέντρο της συζήτησης μας. Μιλάμε για άλλες αναπτυξιακές πολιτικές, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για την υπεραξία του ελληνικού πολιτισμού. Ποτέ. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να παράξει, θα σας πω και δύο παραδείγματα στη συνέχεια για να καταλάβουμε, δεν έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να παραχθούν και θέσεις εργασίας και πολιτική και όραμα και αποκέντρωση και μια σειρά πράγματα που λείπουν. Αυτά μπορούσαμε να τα κάνουμε και βέβαια χωρίς σοβαρό δημοσιονομικό κόστος. Θα ήθελα, αν θυμάται ο Αριστείδης κάποια στιγμή, να μας πει τι επί υπουργείας του έδωσε για να κλείσει κενά οικονομικά των εποπτευόμενων φορέων. Ξέρω ότι στους τρεις εποπτευόμενους φορείς των σκηνικών τεχνών έδωσε περισσότερο από 5 εκατομμύρια για να κλείσει κενά. Με 5 εκατομμύρια θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει την υπέρβαση. Λοιπόν, ο πολιτισμός λοιπόν μπορεί να συμβάλλει σημαντικά. Σήμερα στην Ελλάδα περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι ασχολούνται με τον ένα ή άλλο τρόπο με τον πολιτισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το 3% του πληθυσμού είναι ενεργοί πολίτες σε ζητήματα πολιτισμού. Ως κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς οφείλουμε να επανασυνδεθούμε με την καταγωγή μας, οφείλουμε να ξανααναλύσουμε τη διαδρομή και τους μύθους μας. Δεν μπορούμε να προχωράμε πλέον με ασυνέχεια, με καινούργια μοντέλα. Πρέπει να καταλάβουμε από πού καταγόμαστε, να θυμηθούμε μάλλον, από πού καταγόμαστε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε το μεγάλο κίνημα του πολιτισμού ως συνέχεια του κινήματος που διακόπτει την 21η Απριλίου, να το συνεχίσουμε. Δεν εννοώ με τον τρόπο της δεκαετίας του 60, αλλά με έναν σύγχρονο τρόπο. Αυτό είναι ένα κίνημα το οποίο θα μας βάλει απέναντι στις εξελίξεις. Ένα κίνημα το οποίο είναι προοδευτικό, ένα κίνημα το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον καρπασμό της άκρας δεξιάς. Είμαστε απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία είναι αμήχανη να αντιμετωπίσει την άνοδο της δεξιάς. Είμαστε απέναντι σε μια Ευρώπη όπου παρακολουθούμε ότι πλην των φωτεινών κέντρων Παρίσι, Βερολίνο, λιγότερο Βαρκελόνη και λιγότερο πλέον Λονδίνο, το πολιτιστικό προϊόν, η παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος υποχωρεί. Έτσι. Όταν δηλαδή δεν βρισκόμαστε στα φώτα, δεν έχουμε. Υπάρχει μια απίστευτη ύφεση. Με τεράστιο παράδειγμα τη Γαλλία, η οποία σας θυμίζω στη δεκαετία του 60 και του 70 ήταν η μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Είναι η χώρα που συγκέντρωσε όλη την διανόηση από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80. Στη συνέχεια και η Γαλλία έχει υπέκυψε στην διεθνή πραγματικότητα. Λοιπόν, μια μεγάλη λοιπόν μεταρρύθμιση για μένα θα ήταν με τη συνταγματική αναθεώρηση η σαφής αναφορά στο ρόλο του πολιτισμού στην ελληνική πραγματικότητα και όχι η επιγραμματική αναφορά. Χρησιμοποιήσαμε δυστυχώς τον πολιτισμό ως σύνθημα. Πολλές φορές. Λέμε τάδε, 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 τάδε και πολιτισμός. Δεν του δώσαμε υπόσταση. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή που οφείλουμε ως αριστερή κυβέρνηση, ως κόμμα της αριστεράς, να δώσουμε περιεχόμενο στα συνθήματα και στους όρους που χρησιμοποιούμε.
Θέλω να πω ένα παράδειγμα τώρα το οποίο είναι λίγο λυπηρό. Η αναλογία μεταξύ ελληνικής περιφέρειας στις χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι συντριπτική υπέρ των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Για όλους τους εκπαιδευόμενους φορείς, το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει το 97% του προϋπολογισμού του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μόλις 3% στην περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Εδώ αναφέρθηκα πριν στον Αριστείδη, γιατί αυτό ήταν έτοιμος, το είχε προχωρήσει και θα γινόταν. Θα γινόταν αυτή η σύγκρουση εντός εισαγωγικών με το παρελθόν. Ναι, συντομπέω και τελειώνω. Λοιπόν, μοναδική υποχρέωση της πολιτείας λοιπόν είναι να δημιουργήσει ένα εθνικό πλαίσιο διαλόγου για τον πολιτισμό. Χρειαζόμαστε έναν νέο πολιτισμό, έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτό που σήμερα έχουμε δεν κατάγεται. Είναι το αποκεκτημένη ταχύτητα, είναι το από το τηλεοπτικό προϊόν. Θέλω να μιλήσω επιγραμματικά λίγο για τη σημασία της αποκέντρωσης. Ανέφερα πριν τα δύο ποσοστά. Πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο, να γίνουμε δηλαδή, να καθούμε ως κυβέρνηση, ως χώρα, ως κόμμα, επικεφαλής ενός παγκόσμιου πολιτιστικού κινήματος. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Περνάω λίγο σε δύο παραδείγματα μικρά. Η Ελλάδα μπορούμε να τη φανταστούμε, την Ελλάδα μπορούμε να τη φανταστούμε ως παγκόσμιο υπόδειγμα πολιτιστικής ανάπτυξης και επομένως οφείλουμε να επενδύσουμε ουσιαστικά στον πολιτισμό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και σε συνθήκες κρίσης το έξυπνο φτωχό πρόγραμμα για τον πολιτισμό, δίνοντας χώρο και χώρους σε νέους δημιουργούς, ενδεικτικά λέω, δημιουργώντας διαρκείς θεσμοθετημένους διαλόγους με την Ευρώπη, όπου παρατηρούμε την υποχώρηση της δυναμικής του πολιτιστικού προϊόντος, με τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών πολιτιστικών φορέων. Εάν με έχεις ακούσει. Τελειώνω σε τρία λεπτά. 15 λεπτά. Σε τρία λεπτά. 15 μιλάω κιόλας. Πόπο. Συγγνώμη. Λοιπόν, λέω τρία παραδείγματα. Κάνει κοιλιά η παράσταση. Κάνει κοιλιά η παράσταση, ναι. Λέω λοιπόν τρία παραδείγματα. Φυγή στη φιλόξενη ελληνική περιφέρεια. Κίνητρα ώστε νέοι δημιουργοί με τα ίδια χρήματα των επιχορηγήσεων θα μπορούσαμε μετά την τρίτη των χρημάτων αυτών να βοηθήσουμε την ελληνική περιφέρεια, δηλαδή νέοι δημιουργοί ή δημιουργοί σημαντικοί να ενθαρρυνθούν ώστε να κατοικήσουν για τρεις μήνες σε μία πόλη της ελληνικής περιφέρειας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυο, πώς το λένε, φεστιβάλ του χειμώνα με πολύ λίγα χρήματα. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Αν έβαζε για παράδειγμα σε 15 πόλεις από 10.000 το Υπουργείο Πολιτισμού μία εταιρεία ως χορηγός από 10.000, η τοπική αυτοδιοίκηση άλλες 10.000 και ένα εισιτήριο της τάξης των 2-5 ευρώ, θα είχαμε ένα κεφάλαιο των 60.000 και θα είχαμε ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ σε πόλεις που δεν διαθέτουν υποδομές για να κάνουμε εναλλακτικά προγράμματα. Υπάρχει το παράδειγμα της Πτολεμαΐδας που κάνει αυτό. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μικρά συμφωνικά σύνολα με λίγα χρήματα. Έτσι, σε 10, σε 15 πόλεις. Συμφωνικά σύνολα δεν είναι μόνο αυτά που επιχορηγούνται με 2 και με 3 εκατομμύρια. Συμφωνικά σύνολα είναι και αυτά που μπορούν να βγαίνουν από τις τοπικές κοινωνίες και να κάνουν 4-5 εμφανίσεις τον χρόνο με μια χρηματοδότηση τάξη των 10.000. Άρα λοιπόν, με τα 5 εκατομμύρια θα μπορούσαμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε 5-10 πιλωτικές χειρονομίες, οι οποίες θα ήταν άμεσα ορατές, θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας, κυρίως όμως θα δημιουργούσαν μια άλλη πραγματικότητα. Και προφανώς δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε πλέον ως κυβέρνηση εν ώψη εκλογών στο τι θέλουμε να κάνουμε και οφείλουμε να επιλέξουμε στο τι προλαβαίνουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές. Καλούμε το Τμήμα Πολιτισμού να συνεχίζει αυτή την προσπάθεια, μην το φοβόμαστε, μην περιμένουμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε τομές και σε προτάσεις σε τομείς που είναι ήδη επεξεργασμένοι επί σειρά ετών, να γίνει μια συνάντηση για μια σειρά πρωτοβουλίων που μπορεί να γίνουν, ώστε να δημιουργηθεί αυτό το πολύ μεγάλο κίνημα πολιτιστικής ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ και για ώρα,
αλλά νομίζω ότι για την οικονομία του χρόνου θέλω να σταματήσω εδώ. Ωστόσο, τα όσα είπαμε και τα όσα κουβεντιάζουμε νομίζω ότι είναι δίκαια και ελπίζουμε να γίνουν πράξη. Υπάρχει αυτό το άγχος, εν μέρη το κληρονόμησε και ο Μουμουλίδης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι διαφωνούμε πάρα πολλά από όσα ακούστηκαν. Δηλαδή, ξεκινώντας από την τελευταία τοποθέτηση του Θέμη, με συγχωρείτε πολύ, υπάρχει και ένας πολιτισμός που παράγεται χωρίς να παραγγέλνεται, χωρίς να χρηματοδοτείται. Αυτό το τεράστιο ρεύμα, το οποίο είναι ανεκδίαστο, που είναι προσωπικό, που είναι για να τα βρεις με τον εαυτό σου, άνθρωποι που δημιουργούν στην περιφέρεια, είτε την αστική είτε την εξωαστική, οι οποίοι εκτός επιχορηγήσεων, εκτός δηλαδή του μαγικού ραδιού του Υπουργείου Πολιτισμού, υπάρχουν και συστήνουν το κίνημα. Το κίνημα συστήνεται, δεν συστήνεται με πολιτική εντολή, συγκροτείται. Συγκροτείται από την επιθυμία. Είναι μια παλιά συζήτηση που συμβαίνει. Όλες οι συγκρούσεις, αν ανακεφαλαιώσουμε, ειδικά με τη μεταδικτατορία, όλες οι συγκρούσεις είχαν να κάνουν με αυτή την αίσθηση αποκλεισμού από τις κεντρικές πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού ως ένας γραφειοκρατικός οργανισμός που έχει και στόχο τον εαυτό του, ανάλογα με την ηγεσία του, τροφοδοτούσε, πρημοδοτούσε αυτό έναντι του άλλου. Η αίσθηση του αποκλεισμού είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της ίδιας της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Δεν είναι μόνο το τάδε συγκρότημα που επελέγει να συμμετάσχει σε ένα διεθνές φεστιβάλ, είναι και τα πάρα πολλά συγκροτήματα που αποκλείστηκαν και βίωσαν τον αποκλεισμό και προφανώς καλλιτεχνικά τον μετουσίωσαν στη γλώσσα τους, κατέκτησαν μια εκφραστική γλώσσα. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό και στο πόσο με τόσα χρήματα υπό άλλες συνθήκες, γιατί νομίζω ότι φτωχαίνει. Φτωχαίνει το κέντρο της συζήτησης. Ποιο είναι το κέντρο της συζήτησης? Είναι η ίδια συζήτηση, ότι είναι μετά από αρκετά χρόνια εξουσίας εντός εισαγωγικών που έχουμε ένα μαζικό ακροατήριο, ένα ακροατήριο που ενδιαφέρεται, σκεπτόμενο και που προφανώς αυτή η σχέση διατρέχεται από την αγωνία για το τι κάναμε, τι μπορούσαμε και το μετά. Επομένως, θα έλεγα ότι ήδη έχω προδιαγράψει τον τρόπο με τον οποίο εγώ εννοώ το πολιτιστικό φαινόμενο. Το πολιτιστικό φαινόμενο δεν είναι το άθροισμα των έργων τέχνης, είναι οι σχέσεις, είναι σχεσιακό γεγονός. Προηγουμένως έγινε μια αναφορά στην αρχιτεκτονική, στην υπεροχή. Ποιος ο Γιώργος Όπλος, τον παυτό? Πού είναι μάλλον. Δύσχορος. Άρα είναι ευεξήγητο γιατί θεωρεί το αρχιτεκτόνημα ως ελάσσονος σημασίας. Ναι, ο Γιώργος Όπλος το ανακάλεσε, είναι ευεξήγητο. Δεν θα μπούμε σε μια τέτοια συστημική, μια σχολαστική συζήτηση τέτοιου τύπου, το αν υπερέχει το άλλο ή το δίνα. Το θέμα είναι όμως ότι, παίρνοντας αφορμή από το παράδειγμα που αναφέρθηκε για το Ντουμπάι προηγουμένως, ότι ένα μέρος του κόστους ήταν το δικαίωμα να χρησιμοποιείς το Λούβρο, ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που χρειάζεται να γίνει ένα εκθετήριο υποδειγμάτων. Ένα εκθετήριο υποδειγμάτων. Αυτό είναι το Ντουμπάι. Παίρνει αρχιτεκτονικούς τρόπους, τους συγκεφαλαιώνει και συγκροτεί μια ταυτότητα πάνω σε ένα υπόστρωμα που η Γκασούκα το ξέρει πολύ καλύτερα. Υπάρχουν φιλετισμοί, ενώ στις φυλές που κατοικούν αυτές τις χώρες, υπάρχουν φιλετισμοί, υπάρχει ένα εθιμικό υπόστρωμα απίστευτου αρχαϊσμού, κλιτεροδεκτομή κλπ. Πάνω σε αυτό ιδρύεται κάτι, μια πραγματικότητα, μια συγκεφαλαίωση όλου του αρχιτεκτονικού αποθέματος ως ισοδύναμο του πολιτισμού. Το έχει κάνει και ο Σπέρ αυτό. Αν υπάρχει μια καταπληκτική φωτογραφία του Χίτλερ στα πρόθυρα της ΣΥΤΑΣ, όπου κοιτάζει τη μακέτα που του έχει φτιάξει ο Σπέρ, όπου ουσιαστικά εκθέτει ό,τι θεωρεί ως μεγάλο. Πυραμίδες, Παρθενώνα κλπ. Εκθέτει. Ήθελε μια πόλη έκθεμα. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που
υπάρχουν τα κεφάλαια και μπορεί να πραγματοθεί αυτό. Ουσιαστικά η επινόηση ενός εαυτού. Η συγκρότηση μιας ταυτότητας. Είπαμε πάνω σε ένα εθιμικό υπόστρωμα. Για να δούμε εδώ, από το παράδειγμά μας εδώ, αυτό το σημερινό, σε αυτή την αίθουσα, κάνει χρήση ο αρχιτέκτονας μιας λαϊκής αρχιτεκτονικής. Αυτό είναι προϊόν λαϊκών παρατηρήσεων, η σύμπλεξη των δοκαριών, η δυνάμεις, οι αντίρροπες. Τις έχει πάρει ο στατικός, γιατί είναι αρκετά σύνθετη κατασκευή και τις έχει λύσει τεχνικά, και ο χρήστης επέλεξε αυτή τη γλώσσα. Επομένως, έχω διαστρώσεις πολιτισμού. Έχω ένα λαϊκό πολιτισμό που σχετίζεται με την πρωτογενή, ας πούμε, αρχική δόμηση. Έχω έναν λόγιο πολιτισμό, τον αρχιτέκτονα και τον στατικό, ο οποίος αυτό το ενσωμάτωσε σε ένα πολύ πιο πλήρες και σύνθετο σύστημα. Και έχω αυτόν που το παρήγγειλε, γιατί αισθανόταν ότι ψυχικά τον πληρεί περισσότερο η ανάκληση αυτής της μνήμης, της λαϊκής αρχικής μνήμης. Και τι στεγάζει αυτό? Στεγάζει εμάς, παρατακτικά οργανωμένους, που κοιτάμε την πηγή. Δηλαδή, ορίζει μία σχέση. Εσείς και το άλλο, ή το ανάποδο. Αυτή είναι μια εθιμική στέψη. Δηλαδή, παίρνει ένα έθιμο, ένα έθος και το συγκεφαλαιώνει. Η αρχιτεκτονική λοιπόν δεν είναι τα ντουβάρια, είναι το τι συγκεφαλαιώνει. Έχει μέτρα, έχει τρόπους, έχει αισθητικές κατηγορίες. Αυτό νομίζω ότι είναι ο πυρήνας για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, στο θεμελιώδες ερώτημα, είναι έξυπνο ερώτημα της σημερινής συζήτησης, από το διεθνισμό στην παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση τι είναι? Είναι μια ταυτοχρονία. Μπόρεσε να γίνει, να λυθεί παραγωγικά το ζήτημα της ταυτόχρονης αλήθειας, της συναλήθευσης. Δηλαδή, μέσω του διαδικτύου ή μέσω των πληροφοριών που μπορούν να συντελούνται και να προσλαμβάνονται, να συντελείται το γεγονός και να παραλαμβάνει την πληροφορία γι' αυτό συγχρόνως παγκόσμια, κυρίως χρηματιστηριακής κίνησης, παρήγαγε αυτό το φαινόμενο. Επομένως, παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η ταυτοχρονία, πώς σχετίζεται με τον διεθνισμό? Μια τελείως διαφορετική θεώρηση, με ένα τελείως διαφορετικό θεωρησιακό μέγεθος, το υπενήθηκε ο κ. Ιωαννίδης νωρίτερα, μια, ας πούμε, άλλη κοσμοθέαση, να μην νιώθεις άριζος, αλλά να νιώθεις γειτνιάζων συναισθηματικά, πολιτικά, πολιτισμικά, συνομιλητής με όλες τις ετερότητες. Όχι να άρεις τις ετερότητες, αλλά να τις ενσωματώσεις σε μια μεγάλη αγαπητική σύνθεση. Περίπου έτσι θα το έλεγα αυτό το διάβημα, το οποίο ματαιώθηκε. Το διάβημα αυτό του διεθνιστικού βλέμματος ματαιώθηκε. Σήμερα ζούμε το θρίαμβο της μερικότητας, και γι' αυτό δεν μπορεί να παραχθούν κοινές πολιτικές. Το θρίαμβο της ιδιώτευσης, το θρίαμβο της ανταγωνιστικής σχέσης με τον άλλον. Ζούμε σε αυτό που περίπου ήταν η μεταμοντέρνη επινόηση της τέχνης, η άρση του υψηλού και του χαμηλού, του λαϊκού. Η άρση. Ήρθε αυτή η αντίφαση, το υψηλό. Στη χώρα μας ήρθε και λίγο χοντροκομμένα και σχεδόν αγράμματα μερικές φορές. Για να γυρίσουμε λοιπόν στην ιστορία, την προδικτατορική και μεταδικτατορική, σαν κομμάτι της σημερινής μας πραγματικότητας, της σημερινής μας σχέσης και των τραυμάτων, γιατί αυτό που μας ενώνει είναι τα τραύματα, έτσι. Έτσι νομίζω. Τα τραύματα, οι ματαιώσεις, η αίσθηση του απ' έξω. Δεν θα συμφωνήσω με τον Θέμη ότι υπήρξε μια τομή, η δικτατορία δημιούργησε ένα ιστορικό κενό. Δεν υπάρχουν ιστορικά κενά. Μην ξεχνάμε ότι στον πόλεμο υπήρχαν οι ζωγράφοι της αντίστασης, υπήρχαν και οι ανθογράφοι. Στον εμφύλιο 1947 ο Μόραλης έκανε ένα καταπληκτικό πορτρέτο του εαυτού του και της γυναίκας του, αστικά, με αστική αμφίεση, με υψηλή αμφίεση, την ίδια ώρα που στα βουνά γινόταν, παίζονταν αυτό το δράμα. Δεν υπάρχει λοιπόν μια κοινή πραγματικότητα, υπάρχει μια πολυπραγματικότητα, και η άνεση ιστορική και
θεωρησιακή της αριστεράς είναι ότι αυτή μπορεί να την αφομοιώνει. Η αριστερά έχει μια ενοχή με την τέχνη και με τον πολιτισμό. Γιατί υπάρχει αυτό το αυτό το υπόστρωμα της λογοκριτικής και συμμορφωτικής αντίληψης για την τέχνη. Η αριστερά, ακόμα και το πολύ φωτεινό παράδειγμα της επιθεώρησης τέχνης, είχε πολύ σκληρά λογοκριτικά φαινόμενα, πετιόνται να παίξουν άνθρωποι ως, ας το πούμε, ενδοτικοί στις αστικές αξίες και μερικές φορές και ο Κουλουθάκος και ο Αναγνωστάκης είχαν παίξει τον ενεργό ρόλο στην, ας πούμε, αυτή τη συμμορφωτική αντίληψη. Έναντι αυτού, η ανανεωτική αριστερά μετά τη δικτατορία είπε ανοιχτά όλα. Είμαι ενοχική η αριστερά, η ενοχική αριστερά, η πολυρευματική αριστερά απέναντι στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό και όλες τις μορφές συμμόρφωσης, δηλαδή ας πούμε το δεκάλογο του καλού καλλιτέχνη. Για ένα διάστημα η ΚΝΕ, η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος, θύτευσε σε αυτό με το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και με το δογματισμό που σιγά σιγά το απονέκρωνε. Η ανανεωτική αριστερά έπεσε στο άλλο άκρο να τα ανοίξει όλα. Όλα είναι ισοϊψή. Ήταν ένα είδος προαίσθησης για αυτό που θα ακολουθούσε. Μια απόλυτη ισοτίμηση. Τη βλέπουμε στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Η ισοτίμηση και των ενοιολογήσεων και του επίπεδου του έργου τέχνης. Δεν είναι το πρόβλημά μας η συγγένεια του έργου τέχνης με το λαϊκό έθος. Δηλαδή, αν ενσωματώνει, παραδείγματος χάρη, λαϊκά χαρακτηριστικά, το πρόβλημά μας είναι το σύστημα των ενοιολογήσεων που έρχεται να υποπτεύσει. Εάν το έργο τέχνης, εάν το ποίημα είναι η αντικειμενοποίηση της ιδέας, όπως λέει ο Ρανσιέρ, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τέρατα. Δηλαδή, ένα ποίημα που αποστολή του έχει να φέρει και μερικές φορές εκβιασμένα τη μεγάλη ιδέα. Έχουμε γίνει αναγνώστες φοβερών ποιητικών εντός εισαγωγικών κατασκευών που δεν έχουν καμιά αλήθεια, που είναι μια πόζα ολόκληρη. Το ίδιο έχει συμβεί με τα έργα τέχνης, με τα έργα ζωγραφικής. Το ίδιο έχει συμβεί στο χώρο του θεάματος, στο χώρο του θεάτρου. Μια μεγαλυγορία που από κάτω δεν συμπυκνώνει κανένα είδος αλήθειας. Ποια είναι η αλήθεια? Δυστυχώς η θεωρία της τέχνης δεν μας έχει οδηγήσει. Μας έχει οδηγήσει σε διάφορα συστήματα, μας έχει οδηγήσει σε διάφορες μεθοδολογίες, μεταχειρίζονται και εγώ και οι συνάδελφοι που μιλήσαμε. Δεν μας έχει οδηγήσει όμως σε αυτό το ορυκτό ερώτημα, ορυκτό κλέβω από το χειμώνα. Τι είναι, ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το κομμάτι με το οποίο λες εδώ δεν είναι ψεύτης. Εδώ δεν προσπαθεί να σε υποβάλει, αλλά έχει κάτι, σου δίνει κάτι, γιατί έχει ο ίδιος πάθει και στο δίνει αυτό. Έπαθε και και στο επιστρέφει, που σημαίνει ότι τα πάθη γειτνιάζουν. Ποιο είναι αυτό? Δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Μερικές φορές σου κάνει ο στίχος, σου κάνει η χειρονομία, άνηση, συχνά στα έργα το βλέπεις, σε μεγάλες φιλμικές κατασκευές, Αντωνιόνι, ξέρω εγώ, η αλήθεια είναι σε ορισμένα σπαράγματα. Το βλέπεις στην ποίηση. Ο Κάλβος έχει μικρά κομμάτια ποιητικής δύναμης. Το μεγαλύτερο είναι κατασκευή, είναι μια ιδεολογική κατασκευή. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της αλήθειας εγώ δεν το έχω απαντήσει, δεν μπορώ να το απαντήσω κατηγορηματικά, δεν μου δίδεται θεωρητικά και δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο η αριστερά να ψάχνει πολιτικά να το δικαιώσει αυτό το κομμάτι της αλήθειας. Ρίγα, πού είμαι χρονικά? Πού είμαι? Κάτσε, μην είσαι επίοικη στο Δουζίνα σε τούτον και σε τούτον. Άστα αυτά. Λοιπόν, πού είμαι ρε χρονικά? Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λοιπόν, αυτό το πρωτοκόλλο, εγώ το βρίσκω, παιδιά, στην αλήθεια των σχέσεων. Δηλαδή, μοιάζει μη θεωρητικά έγκυρο να πεις ότι το ίδιο το βλέμμα συγκροτεί την αλήθεια και του έργου και την συναλήθευση των δύο, του παραγωγού, του πομπού και του δέκτη. Στο ίδιο το σχεσιακό γεγονός,
Υπάρχουν διαμεσολαβήσεις, υπάρχει μια τεχνοτροπική αλήθεια, υπάρχει η ιστορία της τέχνης που σου πληροδοτεί, υπάρχουν οι ιδεολογίες και οι επιστρώσεις, θέλω να δείξω αυτό. Καλλιτέχνης θέλει να δείξει αυτό. Συνηθέστατο το, αν θες να δείξει το εμπρόθετο, ψευτίζει το έργο και το κάνει, γιατί προσπαθεί να το κάνει συνεπές. Μια κατασκευή που θα είναι συνεπής με το αίσθημα. Μα το αίσθημα δεν είναι συνεπές. Είσαι τελείως ανήθικος στο αίσθημά σου. Όταν σε εγκαταλείπει μια γυναίκα που αγαπάς και κακά τα ψέματα, ανακαλύπτει τον Λιβαδίτη από αυτό. Δεν τον ανακαλύπτει τον Λιβαδίτη, γιατί πρέπει να γεμίσεις. Και τον Βασίλη Καρά. Και τον Βασίλη Καρά και σημαντικούς. διαφωνώ λίγο, γιατί εγώ τον Βασίλη Καρά δεν έχω καταφέρει να τον ανακαλύψω. Δεν έχω καταφέρει να ανακαλύψω την αισθητική, αλλά θα μπορούσα να βάλω άλλο στη θέση του. Λέω λοιπόν, αυτό το κομμάτι αυτής της αναπηρίας, αυτής της προσωπικής αναπηρίας, νομίζω ότι είναι το αυθεντικότερο κομμάτι που σχετίζεται με την τέχνη. Δηλαδή το να λύσεις αυτή την απορία. Πώς συνέβη, γιατί συνέβη, γιατί είμαι απορριφθής. Μέσα από τη λύπη νομίζω ότι συγκροτείται η πιο έγκυρη μορφή τέχνης. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη ποίηση, ένα μεγάλο κομμάτι της ποίησης δημιουργήθηκε όταν είχαν να διευθετήσουν το αδιευθέτητο, την ήττα. Η γενιά, η περίφημη γενιά της ήττα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα λαϊκά άσματα δημιουργούνται υπό το κράτος μιας τέτοιας, ενός τέτοιου ανεπιτίδευτου. Έτσι νομίζω. Άρα, για να γυρίσω στη σημερινή μέρα, να πω ότι αυτή η αθωότητα ξανακερδίζεται. Αυτή η αθωότητα ξανακερδίζεται. Φαίνεται ότι έχουμε φοβηθεί, μάλλον έχουμε φοβηθεί. Έχουμε φοβηθεί από αυτά που συμβαίνουν. Σε μια μικρό αστερίσκο, δεν έχουμε να κάνουμε με την έλευση, με τον καλπασμό του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουμε να κάνουμε με την μαζική μετακίνηση του μικροαστού, με το μαζικό εκφασισμό ευρύτατων λαϊκών μαζών, ο οποίος είναι πρωτόλιος ακόμα, είναι πρωτοφασισμός, αλλά δημιουργεί μια τρομακτική εκτράχυνση και θα τη βρούμε μπροστά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι αύριο δεν θα έχουμε ακροατήριο. Υποπτεύομαι ότι μια τέτοια μορφή φόβου μας οδηγεί στο ερώτημα. Και επειδή έχουμε, φαίνεται, διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε αθώοι, να ανακτάμε αυτή την πνευματική, θεωρησιακή και προσληπτική αθωότητα, νομίζω ότι είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται να μιζεριάζουμε για χρήματα, έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουμε και δεν ήμασταν ποτέ καπάτσι να τα πάρουμε. Αλλά ευτυχώς γι' αυτό. Η διαφορά μεταξύ μας είναι ότι